10 το βράδυ με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης. Πόσες νύχτες, πόσες Κυριακές στέναζε η κάμαρα μας απ' τις αγκαλιές και χαμήλωνε το φως και μας έλειωνε ο καημός και σταμάταγε το χρόνο και ο Θεός και έλεγες η αγάπη μας θα ζήσει και σταματήσει και έλεγες δεν θα σ' αρνηθώ ποτέ μου και έλεγες τι δεν έλεγες Χριστέ μου. Γέμιζαν τα δυο σου μάτια
δάκρυα από χαρά κι όλο φτιάχναμε παλάτια κι όνειρα τρέλα και χαμήλωνε το φως και μας έλειωνε ο καημός και σταμάταγε το χρόνο κι ο Θεός και έλεγες η αγάπη μας θα ζήσει και έλεγες μέχρι γη να σταματήσει και έλεγες δεν θα σ' αρνηθώ ποτέ μου και έλεγες τι δεν έλεγες Χριστέ μου και έλεγες και έλεγες η αγάπη μας θα ζήσει και έλεγες μέχρι γη να σταματήσει και αρνηθώ ποτέ μου και έλεγες τι δεν έλεγες Χριστέ μου και έλεγες η αγάπη μας θα ζήσει και έλεγες μέχρι γη να σταματήσει και έλεγες δεν θα σ' αρνηθώ ποτέ μου. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξαπεναντίας Σωτήρης Δασκαλάκης. Θα συνοδευτούμε, η τσάντερ που λένε και στο χωριό μου, μέχρι τις 12. Τις 12 αλλάζει η μέρα, αλλάζει το πρόγραμμα, έρχεται το Σαββατοκύριακο. Αλλάζουμε και εμείς. Γενικώς είμαστε της αλλαγής, παιδιά της αλλαγής είμαστε. Ελλάδα, η χώρα του πράσινου ήλιου, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, της Καλαμαριάς, 19-16 ή 19-17. Μπροστά ο Ολυμπιακός στο τέταρτο σετ, 2-1 προηγείται ο Ολυμπιακός. Ήρθαμε εδώ να φέρουμε την ανατροπή, κυρίες και κύριοι. Την αλλαγή, είναι αυτό που λέγαμε, η αλλαγή της αλλαγής, την αλλαγή, ο αλλαγή. Τέλος πάντων, λίγη σημασία έχει. Το αποτέλεσμα μετράει πάντοτε. DHI, θα μπορούσε να πει κάποιος, τα μαλλιά σας. Το πρόβλημα δεν είναι τα μαλλιά σας, δεν είναι η εμφάνισή σας. Το πρόβλημα είναι τα μυαλά σας. Τα μυαλά μας, κοινώς. Έτσι, να μην λέτε ότι σας τα λέω και σε αυτά και τα πράγματα. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι, ο 14. Όχι. Τέλος πάντων. Εσύ είπαμε κάτι, έχει ένα τέταρτο. Δηλαδή, Σωτήρη Δασκαλάκη, άμα δεν μπορείς, πες δεν μπορώ, να ξέρω και να κάνω και εγώ τώρα. Πώς θα κάνω την εκπομπή. Τέλος πάντων, θέλω να βάλω ένα ερώτημα στον κόσμο. Το σκέφτηκα πάρα πολύ σήμερα, γιατί μου τα έχετε κάνει λίγο ζέπελιν
κοινώς καταλαβαίνετε τι είναι το Ζέπελιν ή όχι. Γιατί αν δεν καταλαβαίνετε τι είναι το Ζέπελιν, μπορώ να σας εξηγήσω πολυμορφικός επ' αυτού. Και δεν μιλάω για αυτοκίνητα, έτσι. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε. Θα το πω σε λίγο. Όχι, θέλω το, να το κάτσω καλά, ρε παιδί μου, για να μην θεωρηθεί ότι ξέρω εγώ. Θα το κάτσω καλά, λοιπόν. Να πάμε πρώτα στα επιμέρους θέματα, τα οποία είναι οι τρόποι επικοινωνίας. 955 κενό το μήνυμα στο 54045, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης, 95,5. Ωραία, γαμόρα, παπάκι, gmail.com είναι οι τρόποι επικοινωνίας. Έχουμε πάρα πολλά θεματάκια. Το 2018 παραμένει, τώρα έγινε 2019, όχι. Θα γίνει. Θα γίνει 2019 πάνω, έτσι το βλέπω. Υπάρχει μια αγωνία, είμαστε λίγο πριν το τέλος. Όχι πρώτο τέλος, μακάρι, κακάριζε, αλλά γενικώς είμαστε πριν το τέλος. Κοίτα, Σωτήρη Δασκαλάκη, εδώ δουλεύουμε. Και αφήστε αυτούς τους φανατισμούς και τους οπαδισμούς. 2018 τέτοια κάνεις και παίρνει ο Ολυμπιακός διαφορά. Γι' αυτό κάνε τον αδιάφορο, όπως τον κάνω εγώ, και να δεις ότι πάμε, θα κάνουμε λίγο, θα το καλύψουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το quiz που θέλω να βάλω, το ερώτημα που θέλω να βάλω είναι αθλητικού προηγουμένου, γιατί ξεκινάει το πρωτάθλημα, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα βρεθούν οι ομάδες, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Από τις 6 ώρα το απόγευμα της Κυριακής θα τελειώσουμε γύρω στις 10.30. Έτσι θα έχει Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και στο καπάκι ο υποψήφιος κυπελλούχος Άρης, κυρίες και κύριοι, θα αποδεχτεί την Λαμία, το κακό του δαίμονα. Γιατί δεν τα βγάζει καλά με τη Λαμία. Παίζει ρόλο αυτό. Και θα το δούμε βέβαια στην πράξη. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό όλες οι ομάδες. Κανένας δεν ξέρει πώς θα επιστρέψουν όλοι αυτοί που σταμάτησαν πριν 20 ημέρες. Στο θετικό πρόσημο βάζουμε τις δύο ομάδες, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, οι οποίες είχαν κερδίσει τα ευρωπαϊκά με 5 και 6. Πόσο, 7, πόσο έβαλε ο Ολυμπιακός. Έχω χάσει το λογαριασμό. Τόσο πολλά γκολ που βάζουμε, χάσουμε το λογαριασμό. Τέλος πάντων, και θεωρώ ότι θα φτάσουμε σε εκείνο το σημείο που λέμε ότι βλέποντας και κάνοντας κατά κάποιο τρόπο. Στο συγκεκριμένο θέμα που έχει να κάνει φυσικά και όχι με την διαφορά. Δηλαδή της εικόνας η οποία θα έχουμε μετά από 20 ημέρες. Κανένας δεν ξέρει πώς θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Άρης και η Λαμία. Άρα περιμένουμε στις 14, εδώ θα είμαστε συντονισμένοι, όπως πάντα, για να δούμε πραγματικά τι και πώς. Λοιπόν, out είναι. Μην το κοιτάς καθόλου. Αυτό. Τώρα, το ερώτημα που έρχεται, κυρίες και κύριοι, έχει να κάνει με το ότι αν πιστεύετε ότι ο Κωνσταντέλιας είναι καλύτερος του Κούδα. Εγώ δεν τα λέω αυτά. Άκου να σου πω. Εγώ τα μεταφέρω αυτά. Ο κόσμος είναι σε παραφροσύνη, είναι γνωστό. Δεν θα παρασυρθούμε κι εμείς επειδή παρασύρονται αυτοί. Έτσι, είναι ένα από τα βασικά πράγματα. Παρακαλώ, κυρία μου. Α, το ξέρουμε που είναι στην τάση. Ναι, περιμένουμε λίγο να προχωρήσει για να την δώσουμε, να την βγάλουμε απευθείας. Ναι, ναι, ναι. Όχι το τηλέφωνο Σωτήρης ο Δασκαλάκης. Εντάξει, και αφού την έχουμε και περασμένη, θα την περάσουμε σε λίγο. Τέλος πάντων, και βάζω αυτό το ερώτημα, έτσι, αν πιστεύετε ότι ο Κωνσταντέλιος είναι καλύτερος. Είναι Οπα, εδώ θα φανεί το χειροκρότημα, άμα το πιάνει. Όχι, στον Ολυμπιακό το έδωσαν, έτσι, 22-19. Λοιπόν, αν είναι καλύτερος ο Κωνσταντέλιος από τον Κούδα. Αυτό λέτε. Αυτά σας βάζουν να λέτε και να γράφετε. Αυτά υιοθετείτε, γιατί όταν κλικάρεις και βάζεις το like, σωστά τα λέω κύριε Δασκαλάκη, εσείς που είστε για το διαδικτύο. Σημαίνει ότι το αποδέχεσαι και το επικροτήσει ότι ο Κωνσταντέλιας είναι καλύτερος του Κούδα ή τουλάχιστον στις αρχές. Τώρα, εσείς που δεν είδατε Κούδα, φυσιολογικό είναι να μπαίνετε σε αυτή την κατάσταση. Έτσι. Πάμε λίγο σε Τάνια Δήμου. Τάνια. Επιστροφή στο κλειστό γήπεδο της Νεάπολης, εδώ που θα λέγαμε ότι έχει έρθει κατάρρευση του ΠΑΟΚ σε αυτά τα τελευταία λεπτά, ενώ ο Ισοφάρης, ενώ έδειξε ότι μπορεί να διεκδικήσει αυτή την κατάκτηση του τέταρτου σετ για να στείλει το παιχνίδι στο tie break, με τα σερβίς του, ειδικά τώρα με τους Στέρν, τρεις σερίες, το 25-19, και ο Ολυμπιακός παίρνει την πρόκριση στο τελικό με 3-1. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε εντυπωσιακά, πήρε το πρώτο σετ, όμως στη συνέχεια με όπλο το σερβίς ο Ολυμπιακός εξουδετέρωσε την υποδοχή του ΠΑΟΚ και κατάφερε να βγάλει τον, να πετάξει τον ΠΑΟΚ εκτός τελικού. Αύριο στο
στο τελικό 8 και 4 ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Μίλωνα που έκανε την έκπληξη στη διοργάνωση πετώντας εκτός τον Παναθηναϊκό με 3-1. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε, το πάλεψε, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό. Νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ διατήρησε την απόδοση που είχε στο πρώτο σετ, θα μπορούσε να έχει καλύτερη εξέλιξη το παιχνίδι. Δυστυχώς όμως, νομίζω ειδικά τώρα στο τέταρτο σετ, το μυαλό των παικτών του ΠΑΟΚ δεν ήταν καθόλου καθαρό. Υπήρξε εκνευρισμός, δεν του βγαίναν υποδοχές, δεν του έβγαινε η επίθεση. Είχε πρόβλημα και στην ανάπτυξη με τον Μάρκο Καλιώτο, είχε πρόβλημα και στο τελειώματα των επιθέσεων με τον Βραμβαντετρίς, αλλά ούτε και ο Τρόκτσεφ που έδειξε να επηρεάζεται πάρα πολύ από τα μπλοκ και από τις λάθος υποδοχές που έκανε, δεν μπόρεσε να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις ενός πολύ κρίσιμου ημιτελικού. Έτσι λοιπόν ακόμα ένα στόχος χάνεται για τον ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό του από τους τελικούς του πρωταθλήματος, χάνει και την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι στην Καλαμάτα, σπάει έτσι και το σερί που είχε στα κύπελα, σε ένα στασμός που του πήγαινε τα τελευταία χρόνια. Ο Ολυμπιακός μετά την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος παίρνει και την πρόκριση για τον τελικό του κυπέλου. Εκεί όπως είπαμε θα αντιμετωπίσει τον Μίλωνα. Κατήφια φυσικά στους κόλπους του ΠΑΟΚ. Έχει κατακτήσει ο ΠΑΟΚ το Super Cup. Έχει μείνει όμως εκτός πρωταθλήματος, έχει μείνει εκτός τελικού κυπέλου και τώρα πλέον απομένει ένα στόχος, την κατάκτηση του League Cup απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο τελευταίος στόχος για τον ΠΑΟΚ. 3-1 το σκορ εδώ με τον Ολυμπιακό να παίρνει την πρόκριση στο τελικό του κυπέλου Ελλάδας με όπλο το σερβίς, αλλά και ένα φοβερό στέρν που έκανε πολύ μεγάλη δουλειά από το σερβίς, πολύ καλή δουλειά και από τον Τράβιτσα που μοίρασε εξαιρετικά το παιχνίδι και από τον Ιντάλκο που τελείωσε κάποιους κρίσιμους πόντους. Πασχάλη, ο λόγος σε σένα. Ωραία, ευχαριστούμε Τάνια, σε αποδεσμεύουμε. Καλή συνέχεια και στο ρεπορτάζ αλλά και στην βραδιά σου. Ερχόμαστε εμείς εδώ στη μίζερη πόλη της Θεσσαλονίκης με το μίζερο αποτέλεσμα, μάλλον την ήττα του ΠΑΟΚ να μην μπορέσει να υπερασπιστεί το κύπελο βόλεϊ ανδρών του 2024, κάτι που είχε κάνει το 2023. Θεωρείται κατά 99% αποτυχημένη χρονιά, βέβαια, όταν δεν παίρνεις κανένα από τους δύο βασικούς. Το link up είναι τώρα, πώς το λένε, καραμέλα, ας πούμε. Έτσι για να την επιπηλήσεις. Ούτε το πρωτάθλημα ούτε το κύπελο. Ενώ ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι το έχει, ρε παιδί μου, αλλά κάτι δεν του έφτανε. Δηλαδή, αν το είδατε και όσοι το είδατε, φαντάζομαι να καταλάβατε τι έγινε και το τι δεν έγινε στο μάτσο, ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο. Να ακούσουμε λίγο τον προπονητή λίγο του ΠΑΟΚ. Σταμάτησαν. Yes, we had to play all the game like this. In our strategy was this. First of all, good reception to close some directions of their best attacker. Like the first set, but in second, third, and fourth set, we didn't find a solution for their service and their attack. Especially, they serve. I can say they serve really, really good. After the first set, we didn't find any solution about this service. All of them, they serve very good. Even with float service, they make us some problems. And only we can say is congratulations to them and good luck for tomorrow's final game. Έτσι πρέπει να παίζουμε σε όλα τα παιχνίδια όπως το πρώτο σετ. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε ήταν να έχουμε καλά ποσοστά στην υποδοχή και να κλείσουμε όλες τις γωνίες από τους επιθετικούς του Ολυμπιακού. Αυτό δυστυχώς δεν το κάναμε στο δεύτερο, στο τρίτο και στο τέταρτο σετ. Καθώς ο Ολυμπιακός από το πρώτο σετ και έπειτα άρχισε να σερβίρει πολύ καλά. Όλοι οι παίκτες του άρχισαν να σερβίρουν πάρα πολύ καλά. Ακόμα και με float service μας δημιούργησαν πρόβλημα στην υποδοχή. Το μόνο που μπορώ να πω είναι συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και καλή επιτυχία στον τελικό ανάμεσα και στις δύο ομάδες. Ευχαριστώ πολύ, coach. Αυτά λοιπόν. Λοιπόν, αυτά έτσι και την ήταν και συνεχίζουμε εμείς από εδώ και στο εξής, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, όπως σας είπα προηγουμένως, θα σας κάνω αυτό το ερώτημα. Θέλω και τη δική σας άποψη, αν θέλετε βέβαια. Αν πιστεύετε πραγματικά ότι ο Κωνσταντέρας είναι καλύτερος του Κούδα. Γιατί αυτά βγάζεται προς τα έξω.
τόσο μεγάλο πάθος, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Άρα μένει κατά κάποιο τρόπο να εξελιχθεί αυτό όπως θα εξελιχθεί, για να καταλάβουμε και όλα σε το τι συμβαίνει και το τι δεν συμβαίνει επιτέλους σε αυτόν τον τόπο, γιατί στο τέλος θα χαζέψουμε. Αν δεν έχουμε χαζέψει, θα χαζέψουμε κιόλας. Λοιπόν, αυτά με το ποδόσφαιρο. Έτσι περιμένουμε λοιπόν κοντή γιορτή την Κυριακή, να δούμε σε τι φάση θα βρισκόμαστε. Αν κάνετε ένα συνδυασμό, εγώ έκανα ένα ψηλό συνδυασμό. Ισοπαλία Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, διπλό Ολυμπιακού ΑΕΚ, είναι όλοι μαζί. Γίνεται πω, θα γίνει φίλε φωτιά και λαύρα. Και το Άρης Λαμία είναι διάφορο, είσαι. Έτσι, ο κύπελο, το κύπελο, το Άρης. Το άλλο στο μυαλό μας είναι στο κύπελο τώρα. Εγώ θέλω κυπελούχο Άρης, το ΠΑΟΚ. Το θέλω και στο Βόλο και με κόσμο και χωρίς κόσμο. Αν και εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να έχει κόσμο. Από τη στιγμή που είπαν ότι δεν θα πάει κόσμο, να μην πάει κόσμο. Εκτός αν χρειαστεί να πάει κόσμο για να αποσυντονιστεί και για να προσανατολιστεί ο κόσμος της χώρας για μία ακόμη φορά, γιατί ξέρετε για τον Άρτο και θεάματα, ξέρετε ότι το ποδόσφαιρο πάντοτε ήταν ένας σωστός και καλός αρρωγός της καθημερινότητας όσον αφορά την απήχηση, έτσι, στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στη χώρα, τα οποία δεν λένε να αλλάξουν. Φυσικά, άμα ρωτήσετε αυτούς που ευνοούνται από αυτά, δεν θα σας πούν το ίδιο πράγμα. Αυτοί που δεν ευνοούνται, φυσικά, που είναι το μεγαλύτερο μέρος, και φυσικά μετά από την ανακοίνωση της τεράστιας αύξησης, η οποία πήρε. Δηλαδή, ντρέπομαι εγώ να τα πω αυτά τα πράγματα. Και μην μπει κανένα περί αχαριστίας που τα ανεβάζει η κυβέρνηση. Προσέξτε λίγο, αυτοί υπογράψαν τις μειώσεις, αυτοί καταστρέψαν τις οικογένειες, αυτοί καταστρέψαν όλο τον κοινωνικό ιστό τον οποίο υπήρχε. Και τώρα στην αποδομή τους, κατά κάποιο τρόπο, σε ανεβάζουν, σου πετάνε, ας πούμε, ένα ξεροκόμματο και να πεις και ευχαριστώ. Αυτό είναι το σύστημα, έτσι δουλεύει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν δουλεύει, ή δεν μπορούμε να καταλάβουμε, ή δεν καταλαβαίνουμε, αν μη τι άλλο. Απλά θα έπρεπε να καταλάβει όλος ο κόσμος ότι πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται κάποια στιγμή διαφορετικά. Τώρα, κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθουμε για ποιο λόγο όμως λειτουργούμε και έτσι. Έτσι. Δηλαδή, θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ψυχοθεραπεία να μαθαίναμε. Για ποιο λόγο λειτουργούμε έτσι? Έχουμε μια ιτοπάθεια, ρε παιδί μου. Δηλαδή, γίνεται κάτι και την πνίγουμε. Αντί να βγεις έξω να ξεσηκωθείς, να πεις τι είναι αυτά τώρα που γίνεται, ξέρω εγώ, κτλ. Το περνάς στον τούκο. Όπως και σήμερα, ας πούμε, δηλαδή η επόμενη μέρα της πρότασης της πιστίας, ας πούμε, έλεγες τελικά δεν υπάρχει δικαιοσύνη, ρε φίλε. Η δικαιοσύνη είναι μέσα στη Βουλή. Αυτοί οι 158 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, αποφάσισαν ότι είναι όλα καλώς καμωμένα. Δεν έχει ευθύνη κανένας. Και βγήκε αυτός που κάνει τον Καραμαλή, πήγε στο Sky, έτσι, γιατί τώρα δεν μπορεί να πάει στο Μέγκα, που έχουμε κόντρες εκεί τώρα, για, με το Μέγκα. Κόντρες. Τώρα και εσάς τώρα είναι οι κόντρες, έτσι. Σας είπα, οι μεγάλοι συνεργάζονται. Οι φτωχοί μαλώνουν. Έστειλε το επιτελείο του. Δεν είναι το επιτελείο του, παίξει γέλασε. Δεν έκανε τυχαίοι οι άνθρωποι που πήγαν εκεί πέρα. Είναι οι άνθρωποι του. Πήγανε στο Βαγγέλη. Και τι, πού είναι το κακό, δεν είναι. Γιόρτα στο Βαγγέλη. Δεν μπορεί να πούμε το Βαγγέλη. Χρόνια πολλά. Στο μοναδικό που δεν είπατε και σας το είπα χθες. Χρόνια πολλά είναι ο Βαγγέλης με την πόρτα. Σε αυτό δεν είπατε χρόνια πολλά. Όλα τα άλλα τους είπατε χρόνια πολλά. Βαγγελίες, λίες, μίες, θείες, σίες κτλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει ένας φαύλος κύκλος πάνω σε αυτά τα πράγματα. Στα οποία παρασυρούμαστε κι εμείς, έτσι. Απλά για να ξέρουμε, για να καταλάβουμε, θα πρέπει και ο κόσμος, όχι ο κόσμος, και οι δημοσιογράφοι να προσπαθήσουν να περάσουν κατά κάποιο τρόπο πραγματικά την αληθινή διάσταση. Έτσι, δεν δικάστηκε ο Καραμαλής. Και ο άνθρωπος, θα τον ακούσετε, δηλαδή, εγώ το λυπάμαι που λέγεται και Καραμαλής. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είμαστε από το ίδιο χωριό. Καταγόμαστε τουλάχιστον από το ίδιο χωριό. Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση με τον, με τον ξάδερφο. Έτσι. Αυτός πιστεύω ότι είναι τσόντα. Δεν έχει να κάνει με το σόι κατά κάποιο τρόπο. Σίγουρα ο Εθνάρχης, αν ζούσε, θα πεις, είναι αυτό που λέμε ότι τους συγγενείς, φίλε, δεν μπορείς να τους διαλέξεις. Δυστυχώς. Για μένα είναι πάρα πολύ λυπηρό, ακόμα πιο λυπηρός έγινε και αξιοθρήνητος, όταν θα τον ακούσετε μετά το διάλειμμα, γιατί δεν θέλω να το ξεκινήσουμε από τώρα κατά κάποια φάση. Έτσι, να μείνουμε λίγο στο ερώτημά μας, αν πιστεύετε ότι ο Κωνσταντέλιας είναι καλύτερος, κυρίες και κύριοι, από τον Κούδα, γιατί αυτά βγάζεται προς τα έξω, και εγώ μαζί σας συμπάσχω, τρόπος του λέγει. Έτσι, να δούμε, να το συζητήσουμε κάποια στιγμή, αν ανοίξουμε τις γραμμές.
Κι όμως, να μην φτάσουμε σε σημείο να κάνουμε τους δικαστές one more time. Έτσι, γιατί το μόνο που έχουμε να μάθει να κάνουμε εκ του ασφαλούς, εκ του καναπέως, βεβαίως, είναι να κάνουμε τους σχολιαστές, τους δικαστές, τους εισαγγελείς. Αυτοβούλος, έτσι, δεν μπαίνει κανένα τηλέφωνο. Έτσι, λοιπόν, και φυσικά να βγάζουμε διάφορα συμπεράσματα χωρίς να ξέρουμε τίποτα. Δηλαδή παρακολουθούμε κάτι, βγάζουμε τον ένοχο, έχουμε κηρύξει τον ένοχο κτλ. Λες, εντάξει αυτά εδώ. Θα μου πεις καλά, το ίδιο δεν έγινε και στα Τέμπη, στο ΜΑΤ και σε αυτά εδώ παιδιά. Άλλο ένα φυσικό φαινόμενο, άλλο ένα τεχνητό φαινόμενο, άλλο άλλα πράγματα. Τώρα ακούσαμε και άλλα πράγματα, κάτι που δεν είχα ακούσει, το άκουσα σήμερα κατά λάθος, μου το είπε βασικά άλλος. Ήξερες ότι κάτω από εκεί που έγινε το μπάζωμα περνάει ο μεγαλύτερος φυσικός αγωγός του αερίου. Και... σε παρακαλώ τώρα. Φίλε, γι' αυτό βάλανε αυτό το χαλίκι και τα καλύψαν αυτά. Για να μην ανατρεχθεί η Λάρισα και μετά η Ελλάδα ολόκληρη. Και μετά έρχεται το τέλος. Είπα τα ναρκωτικά να τα παίρνετε με δόσεις. Αν τα παίρνετε όλα μαζί, έχουμε παρεστήσεις. Είναι παρεστησιογόνα. Γιατί, αν είναι κανένα LSD, μπορεί να βλέπεις και ελέφαντες στον δρόμο. Αντί για αυτοκίνητο. Πώς? Τα καλά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέω καλύτερα να το κάνουμε. Λοιπόν. Να πάμε σε ένα κομψότατο, κάνουμε την επιστροφή μας εδώ, να λογαριαστούμε λιγάκι. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ξανά κοντά σας και να σας υπενθυμίσουμε βεβαίως στους τρόπους επικοινωνίας. Σε 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54045 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης, 95,5 ώρα για Καμόρα, papaki@gmail.com. Εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με έκανες εσύ. Σε κάνει το παρατράγουδο ρε φίλε, τι σε κάνει το παρατράγουδο. Μεγάλη υπόθεση, μεγάλο τραγούδι. Μεγάλος ερμηνευτής, καμπτζιδιάνος εδώ, μεγάλος χώστης. Εντάξει φίλε, άμα δεν είναι αυτοί, ποιοι θα ήμασταν εμείς, θα ήμασταν σερβιτόροι φίλε, βοηθή σερβιτόροι, βοηθός του βοηθού. Είναι να τροπώσεις, λέει, άμα τροπώσεις και μετά όλα γίνονται, είναι να τροπώσεις. Λοιπόν, και όχι μόνο, ας πάνω, περασμένα μεγαλεία, διηγώντας τα ανακλές, αλλά ευτυχώς υπάρχουν αυτά τα τραγούδια και θυμόμαστε λίγο πολύ πώς και τι. Όσον αφορά το ερώτημα. Σας είπα αυτό που βλέπω εγώ από τα φύλλα προσκύμενα στις σελίδες στο Facebook, στο Twitter, στα TikTok. Οι αναφορές που γίνονται για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος τον θεωρείται ότι τέλος πάντων ανερχόμενο ταλέντο κτλ. Και κάποια στιγμή φτάσανε κάποιοι φάνταστα τα μυαλά τους, να τα πω τώρα, τέλος πάντων, να θεωρούν ότι μπορεί να συγκριθεί και με τον Κούδα και ίσως να είναι και καλύτερος από τον Κούδα. Ενδεχομένως. Μπορεί να γίνει καλύτερο από Κούδα. Πότε δεν ξέρει. Πάντα το εχθρό του καλού είναι το καλύτερο. Ποιο περίμενε τον Μαραντόνα να τον ξεπεράσει ο Μέση? Το περίμενε κανένα. Δηλαδή, όταν έλεγε την πρώτη φορά τον Μέση, ας πούμε, να διαδέχεται τον Ροναλντίνιο και με τον τρόπο που τον πασάρισε ο Ροναλντίνιο τον Μέση στην 11η, περίμενε κανένα να δει αυτό το πράγμα από τον Μέση? Όχι, βέβαια. Θα πει άλλο Μαραντόνα, άλλο Μέση. Για εμάς ο Μαραντόνα είναι ο καλύτερο. Δεν είναι ο Μέση. Έτσι, άλλοι πιστεύουν για τον Μέση. Για άλλους, τα κριτήρια δηλαδή, είναι άλλα για τον Μαραντόνα. Εσύ, ο Σωτήρης λέει, από όλους είναι ο Μαραντόνα, δεν είναι μόνο από όλους. Έτσι. Ούτε πελέδες, ούτε μελέδες, ούτε μέσιδες κτλ. Κτλ. Έτσι, παίζει ρόλο όμως, παίζει ρόλο παρονομαστής. Τι εννοούμε? Πώς ξεκινάς, πού πας, τι κάνεις, δεν έχεις την αποδοχή... Έτσι, γιατί όταν ξεκίνησε ας πούμε, ο Μαραντόνα από εκεί που ξεκίνησε, έτσι μπορεί να ήρθε σαν μεγάλο ταλέντο από την Αργεντινή στην Ισπανία, αλλά δεν είχε την πορεία που θα έπρεπε να έχει με τους διάφορους τραυματισμούς, τα τσαμπουκαλίδικα παιχνίδια, τα καράτε, το σπάσιμο του ποδιού κτλ. Κτλ. Και πήγε ξαφνικά στην Ιταλία, σε μια φτωχό γειτονιά, στη μέση του πουθενά. Για να μην πω ότι πήγε στο πουθενά. Πήγε στη μέση του πουθενά. Όπου εκεί στη μέση του πουθενά έκανε αυτά που έκανε, έτσι, πήρε και το ανέβασε και το εκτόξευσε. Και επί των ημερών του ήταν αυτό που ήταν η Νάπολη, όπου την ξανακούσαμε πέρυσι που πήρε ξανά το πρωτάθλημα μετά από 30 τόσα χρόνια, αναγκάζοντας την τοπική κοινωνία να αναγνωρίσει επιτέλους κάτι το οποίο θα έπρεπε να γίνεται και εδώ, έτσι, τους ανθρώπους που αλλάζουν τη μοίρα του τόπου τους, γιατί κακά τα ψέματα, ο Μαραντόνα άλλαξε τη μοίρα της Νάπολη. Έτσι, την ξέραμε όλοι για τον Βεζούβιο, έτσι, την Έτνα και δεν συμμαζεύεται. Δεν την ξέραμε ποδοσφαιρικά όμως. Δεν ξέραμε αυτόν τον ποδοσφαιρικό αλήτη, αυτόν τον μέγιστο
πούτανο θα πω της μπάλας, ο οποίος έκανε αυτά τα οποία έκανε. Και φυσικά δόθηκε το όνομά του, όχι μόνο το όνομά του εκεί, παντού υπάρχει το όνομά του, Diego Armando Maradona. Κάτι το οποίο δεν γίνεται στην Ελλάδα. Θα μου πεις τώρα καλά, είναι δυνατόν να μην γίνεται στην Ελλάδα? 100%. Σας είπα ποιος γεννήθηκε. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει εδώ μια ειδική μνήμα ή μια ειδική, ας το πούμε, εκδήλωση για έναν από τους προτεργάτες? Εγώ άμα σας το αφήσω έτσι, σαν σήμερα ποιος γεννήθηκε, θα ανατρέξετε στο Google να ψάξετε να βρείτε ποιος γεννήθηκε σήμερα. Έτσι, λοιπόν, ο οποίος άλλαξε την εποχή, δηλαδή αυτός που γεννήθηκε σήμερα που σας λέω, ας πούμε, άλλαξε την η χώρα. Έφερε τη Μακεδονία στην Ελλάδα. Και δεν άλλαξε τον Παύλο Μελά. Ποιος το ξέρει? Ουδείς. Σχολεία, ποια σχολεία? Κρεματόρια, πώς το λένε αυτό να λέτε, το μηχάνημα που αλέθει το κρέας και το κάνει κυμά. Κάπως το λένε το μηχάνημα, τέλος πάντων. Μυαλών, να το πω έτσι. Όπου μπαίνεις άνθρωπος, και να μην πω ότι βγαίνεις από τα σχολεία, από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Λυπάμαι, δυστυχώς. Για μία ακόμη φορά κάνουμε κακή αναφορά σε κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να κάνουμε. Και να μην μας στοιχιώνει κιόλας αυτό το πράγμα. Έτσι. Σας είπα ότι παράδειγμα, σας έφερε τον Μαραντόνα, θα μου πεις ο Μαραντόνα, δεν κατάλαβα. Ποιος είναι ο Μαραντόνα? Ένας κοινός άνθρωπος, οτιδήποτε. Και ο Παύλος Μελάς, ένας κοινός άνθρωπος. Έδωσε τη ζωή του όμως για να απελευθερωθεί η Μακεδονία στους πολέμους. Θα μπορούσε να υπάρχει μια τουλάχιστον εκδήλωση προς τιμήν του, έτσι, να γιορτάζεται κάθε χρόνο και να θυμόμαστε την ιστορία μας. Γιατί μάλλον δεν τη θέλετε να τη θυμόμαστε την ιστορία μας. Με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Σε μια κατευθυντική φαντασία, θα μπορούσα να πω, δημοκρατία, με πολίτες οι οποίοι θα τους άφηνα αχαρακτήριστους στο 90% από τις συμπεριφέρειες τις οποίες έχουμε, έτσι, όλοι μας λίγο πολύ, γιατί το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη, κακά τα ψέματα. Εδώ έχουμε βολευτεί όλοι σε αυτό το κόλπο, σε αυτό το σύστημα το οποίο υπάρχει, γιατί όλοι έχουμε τα ωφέλη μας κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Δεν θα μπαίνω στη διαδικασία να σας πω ποια είναι τα ωφέλη τα οποία πρωτίστως είναι οικονομικά και οτιδήποτε άλλο εκ των υστέρων. Αλλά όπως και να έχει, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η θέση σου στην κοινωνία σήμερα. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν σας έφερα και το παράδειγμα του Καραμανλή, ο οποίος εγώ δηλαδή δεν είχα και καλή άποψη γι' αυτόν, από τον τρόπο που μιλάει και από τον τρόπο που κινείται. Έτσι είναι το, όπως λέμε, το. Το αναγνωριστικό του σώματος, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις έναν άνθρωπο από το σώμα του, τις κινήσεις, ρε παιδί μου, αυτά εδώ πέρα, από αυτά που λέει, με τον τρόπο που τα λέει, γιατί μπορούμε να πούμε το ίδιο πράγμα, αλλά άλλο να το πεις με τον τρόπο που πρέπει και άλλο να έχεις έπαρση. Καραμαλής, λόγω ότι λέγεται Καραμαλής, έχει έπαρση. Γενικώς, σου λέει, είμαι μία από τις δύο πιο ισχυρές οικογένειες στην Ελλάδα, όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, και πρωτίστως έκανε και μία επίδειξη δύναμης εχθές ο Καραμαλής. Όσοι δεν το έχετε καταλάβει, θα σας πω εγώ αυτό που γίνεται στο 95 και μετά, όταν κλείνουν τα φώτα, όταν σφυρίζει ο διαιτητής, όπως σφύριξε χθες, με 159 ανθρώπους, να μην αφήσουν τον κύριο Καραμαλή να πάει στη δικαιοσύνη, να δούμε αν φταίει αυτός, ο Σπίρτζης και όλοι οι προηγούμενοι, οι οποίοι ήταν υπουργοί μεταφορών. Αυτό επιλέξατε. Την επόμενη φορά να δώσετε 51% στη Νέα Δημοκρατία. Να μην έχετε ούτε εσείς δικαίωμα να προσφύγετε πουθενά. Γιατί σε λίγο έτσι θα γίνει. Δεν θα έχετε δικαίωμα να πάτε πουθενά. Κοντά είμαστε. Βλέπει διόδια, βλέπει και 1002 άλλα πράγματα. Πρωτίστως όμως θα πρέπει να ακούσουμε αυτό το ηχητικό, το οποίο βγήκε στο Sky σήμερα, έτσι, τελείωσε χθες. Κατευθύνει το Sky, έτσι, σαν φερέφωνο της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Φυσικά πληρώνει η κυβέρνηση και αυτά τα πράγματα. Δεν είναι τζάμπα. Ο Λαφούζος δεν κάνει τζάμπα δουλειές. Πληρώνει, φίλε. Μπορεί να είμαστε δεξιοί, ξέρω εγώ, να του λέει ο Γιάννης του Κυριάκου. Δεξιός είναι και ο Βαγγέλης όμως, που έστειλε σε όλο το. Πώς το λένε, έστειλε σε όλο το προσωπικό σου γραφείο, τους δικούς σου ανθρώπους, τους έστειλε στο Βαγγέλη. Και πού ήταν το μεμπτό, δηλαδή, γιατί τους παρέτησες? Φίλε Ντον Κορλεόνε. Γιατί τους παρέτησες? Πήγανε μόνοι τους? Ήτανε. Ποιος γιορτάζει, το Βαγγέλης. Πήγανε μέσα. Φωτογραφίες, δεν έχουν φωτογραφίες. Τι κρυφό ήταν, κρυφό σχολείο έχουμε, τι έχουμε, κατάλαβα. Τι έχουμε, φασισμό έχουμε, δεν μπορούμε να πάμε σε ένα σπίτι να πάμε να πιούμε ένα ποτό με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, να καπνίσουμε ένα πουρο? Δεν κατάλαβα εγώ αυτό το πράγμα δηλαδή. Γιατί πρέπει να εξαρτώμαι εγώ από το ποιος κάθεται με ποιον για να μπορείς να βγάλεις άποψη για μένα? Πες ότι εγώ αύριο μεθαύριο
Γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχει αυτό, βέβαια, γιατί είπαμε η φτωχομπινιδιά είναι εγκεφαλική. Δηλαδή, αν δεις αύριο μεθαύριο, ας πούμε, το Δασκαλάκι με το Μαρινάκι ή δεις εμένα με το Μαρινάκι, θα πεις όλα αυτά τα οποία λένε, που λέει ένας οπαδός, ο οποίος φυσικά δεν δουλεύει το IQ του, έτσι, το αλφάβητο εγκεφαλικά είναι νεκρό και θα σου πει αυτά που να σου πει. Ξέρετε όμως γιατί το κάνει. Γιατί δεν είναι στη θέση σας. Γιατί δεν έχουν αυτοί ένα Μαρινάκι. Σκέφτεστε που πάκουν να έχει ένα Μαρινάκι, θα λέγατε σήμερα εδώ. Θα λέγατε αυτά που λέτε. Φυσικά και όχι. Εδώ έχει Σαββίδη και λες αυτά που λες. Και να απουσία του κιόλας. Σκέψου να ήταν εδώ ο Ιβάναρος να πούμε τι θα λέγαμε. Και πάλι δεν βάζετε μυαλό σε αυτό το πράγμα. Εγώ το λέω δικαιστιότητας βέβαια. Δεν μπορεί να μην μπορεί να πάσει σε ένα σπίτι, φίλε. Γιορτάζει. Μπορεί να είναι ένα με φίλο μου, ρε φίλε. Δεν θα πάω στο φίλο μου για να μην μου πει τίποτα ο Ντον Κορλεόνε. Να μην πει, ξέρω εγώ, Μεσέ Ντελαπατρί, πήγε στο σπίτι του Σωτήρη. Όπ, θα πω κεφαλιστή. Κατάλαβε καλά, ρε φίλε. Έχουμε δημοκρατία, όχι. Άρα εντάξει. Συμφωνούμε τότε. Αν έχουμε δημοκρατία όμως, κατ' επίφαση δεν υπάρχει. Έτσι, σας είπα. Όταν ψηφίζονται οι δύο στους 10 ή τη 41% πλασματικό. Για να κάνεις μια κυβέρνηση και να παίρνεις και μπόνους, φαντάζομαι ότι αυτό δεν είναι δημοκρατικό. Να μην έχεις το δικαίωμα να μιλήσεις, να μην έχεις το δικαίωμα να ακουστείς, να έχεις τα κυνηγητά, να χίλια δύο. Κάποια στιγμή θα συγκρίνετε όλα αυτά εδώ με τη Χούντα, αλλά η διαφορά ξέρετε ποια είναι. Ότι εδώ μοιράζουμε λεφτά. Στη Χούντα, η Χούντα δεν μοιράζει λεφτά. Τρώγανε 5 εργολάβοι, το είπε πολύ αυτό κανένας κύριος. Σήμερα τρώνε 150 εργολάβοι. Ένας από αυτούς τους εργολάβους είναι ο Γεραπετρίτης. Όχι αυτός, ο πεθερός του. Θα τα πούμε όμως αργότερα για τον Παρκέτα Πετρέτη και για την Εγνατία Οδό, για κάτι που αποφάσισε το ΤΑΙΠΕΔ πριν από 3 χρόνια. Παιδιά, να σας πω κάτι, όλα είναι βάση προγραμματισμού. Αλλά εσείς επειδή δεν θέλετε να βλέπετε, θα σας αρέσουν τα εξαπαλών ονείχων. Δηλαδή, σας αρέσει να μην. Τι έχουμε εδώ, το Μίχο. Θα πούμε και για το Μίχο. Για την Πισπυρίγκου. Αυτός είναι ο γκαϊλές σας, φίλε. Δεν είναι τίποτα. Τα οικονομικά σας δεν είναι γκαϊλές, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς τη βγάζετε. Μακάρι να τη βγάζετε, πέστε μας και εμάς τον τρόπο για να το κάνουμε κι εμείς. Τώρα έχουμε και την Kate Middleton. Σωστό, σωστό. Για τον καρκίνο, σου λέει να επικοδομεί, να κάνει κουβέντα, λες και είσαι γιατρός. Λες και γνωρίζει, ας πούμε, το αγγλικό, ας πούμε, δίκαιο. Θα πει και από την κάθε βλακία σου, θα την πει. Ο ένας φίλε προηγείται η βλακεία του, για να μην πω η λαλακία του, προηγείται αυτούνου. Γι' αυτό και είμαστε και σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο. Ακόμα και ποδοσφαιρικά είμαστε χαμηλά σε επίπεδο, όπου σε φταίει ο προπονητής και δεν σου φταίνει οι παίκτες, οι οποίοι μπήκαν μέσα σαν μπαλαρίνες. Μου θύμιζε, νομίζω το είπε ο Τούντορ. Με Άρνεσεν ήταν ο ΠΑΟΚ πριν από 10 χρόνια. Πόσο έχει. Ναι, τότε, Τούντορ το πρέπει να είχαμε. Και που είπε οι παίκτες μου είναι, λέει, έπαιξαν σαν μπαλαρίνες. Η Εθνική Ελλάδα σαν τι ήταν στη Γεωργία. Σαν κουκλοθέατρο. Δεν υπάρχει διακριθέντας. Δεν υπάρχει παιδιά ένας διακριθέντας. 120 λεπτά. Οι μισοί ήταν τραυματίες. Είπε ο προπονητής. Άμα τα λέει ο προπονητής και τα λέει ο προπονητής είναι κακός, αλλά αν δεν τα λέει, πάλι είναι κακός. Είπε ο άνθρωπος, οι 4-5 αλλαγές έγιναν λόγω τραυματισμού. Η άμυνά μου, είπε στα 15 πρώτα λεπτά, είχε 3 κίτρινες. Ο παίκτης, φίλε, που παίρνει στα πρώτα λεπτά κίτρινη, είναι χεσμένος. Είναι πανικόβλητος. Δεν είναι έτοιμος για το παιχνίδι. Άρα δεν είναι ποδοσφαιριστές αυτοί που είναι για μεγάλα παιχνίδια. Είναι παίκτες σειράς. Σας τα λέω με πολύ αγάπη, γιατί και στις δουλειές γίνεται αυτό το πράγμα. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να κάνει μια δουλειά και βλέπεις έναν άνθρωπο που δεν θέλει να κάνει μια δουλειά. Βλέπεις και μπορείς να κρίνεις αν ένας άνθρωπος είναι για τα δύσκολα ή ένας άνθρωπος κάνει για τα δύσκολα. Έχουν τεράστιες διαφορές. Έτσι και στο ποδόσφαιρο που είναι πολύ εμφανές. Όταν τρεις στους 4 αμυντικούς σου παίρνουν κίτρινη κάρτα. Τι θες να σε κάνει ο προπονητής, ρε φίλε. Φέρε τον καλύτερο προπονητή στον κόσμο. Φέρε τον Κλοπ. Τι θες να σε κάνει ο Κλοπ, δηλαδή. Και έχουμε αυτά τα δεδομένα, γιατί τα δεδομένα πλέον τα έχουμε. Δεν κάνουμε ούτε υποθέσεις εργασίας ούτε τίποτα. Τρεις στους 4 αμυντικούς, στο 15ο λεπτό έχουν κίτρινη κάρτα, που σημαίνει παίζεις με την δαμόκλειο σπάθη μέχρι το 120. Οι 4-5 αλλαγές είναι από τραυματισμούς και γενικά είναι κάτω του μετρίου όλη η Εθνική Ελλάδος. Ακόμα και ο Πάγκος που ήταν ο χειρότερος όλων με την αποβολή. Του Νταΐ, του ψευτονταΐ αυτού. Αυτή είναι εμένα η συλλογική μου έτσι, σκέψη για όλα αυτά τα δρόμενα. Πάμε όμως τώρα στο επίμεχο σημείο για να καταλάβετε αυτό το πιστεύω ότι τελικά είναι ανθρωπάκι. Αν δεν λεγόταν Καραμαλής, ούτε στο σούπερ μάρκετ θα δουλεύει αυτός. Σας το λέω δηλαδή με πλήρη
με επίγνωση των όσων σκέφτομαι για αυτόν τον άνθρωπο, διότι σας είπα, είναι και ένα παραπάνω που είναι και συντοπιτισμό, ας πούμε. Δεν μπορεί να μιλάς έτσι, ρε φίλε, και να λες αυτά τα πράγματα σε εκατομμύρια κόσμου που έζησε λίγο πολύ την υπόθεση των Ντεμπών. Γιατί δεν είπαμε ότι θα πας φυλακή γιατί σκοτώθηκαν τα παιδιά. Η αιτία που σκοτώθηκαν τα παιδιά είναι η δική σου ασυλία που επέβαλε η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν άφησε να δικαστείς. Έχει υποχρέωση ο Καραμαλής στο Μητσοτάκη. Και σας είπα, εχθές ο Καραμαλής με την στάση του και την επίδειξη αλαζονίας έστειλε μήνυμα στο Μητσοτάκη: εάν με πουλήσεις θα σου ρίξω την κυβέρνηση. Εσείς πείτε ότι δεν είναι έτσι. Εάν με πειράξετε θα ρίξω την κυβέρνηση. Πιστεύετε ότι δεν μπορεί? Είναι καλά ο άλλος. Δύο τηλέφωνα. Τελειώσαμε. Ξέρετε πόσοι ερίζουν για τη θέση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού κτλ. Κτλ. Όχι αντιπολίτευση. Αυτή τους παίρνει όλους μαζί, βρίσκει ένα μεγάλο κάδο, υπόγειο κιόλας για να μην φαίνονται, και τους ρίχνει μέσα και κλείνει και το καπάκι και παίρνει μετά την οξυγονοκόλληση και κλείνει και από πάνω για να μην ξαναβγούνε. Αυτός είναι ο πολιτικός κύκλος στην Ελλάδα. Θα έπρεπε να είναι. Εφόσον γίνονται σημεία και τέρατα και συγκαλύπτονται από τους ίδιους. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν, εφόσον πήρε το χαρτάκι ο Καραμαλής, ο οποίος δεν έριξε χθες την κυβέρνηση. Πήρε το χαρτάκι λοιπόν ο Καραμαλής και πήγε στον Οικονόμου και στον Παυλόπουλο. Ο Παυλόπουλος, ξένο σώμα ήταν στην διάρκεια, δεν ξέρω αν το είδατε. Τέλος πάντων, αλλά ας ακούσουμε λίγο κάτι, έτσι, κάποια δύο έτσι, κομμάτια από αυτά που είπε ο Κώστας ο Καραμαλής. Έτσι είναι η ανάλυση της πολιτικής ευθύνης, γιατί λίγο καιρό αργότερα κατεβήκατε υποψήφιος ξανά για βουλευτής. Τι λέτε σε αυτό? Γιατί κατεβήκατε? Κοιτάξτε, δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Δεν είναι αυτός ο σκοπός για μένα η πολιτική. Εγώ εκείνη τη στιγμή παραιτήθηκα από υπουργός, έδωσα τις εξηγήσεις μου το πρώτο τρίμηνο, έκανα έναν πολύ δύσκολο προεκλογικό αγώνα, διότι είχα ένα τεράστιο βάρος. Και αποφάσισα να πάω στους ψηφοφόρους, να πάω στους συμπολίτες μου και αυτοί τελικά να βγάλουν την τιμωρηγορία. Και με έχουν πιάσει και αρκετοί άνθρωποι που ανήκουν και στο χώρο μας και μου λένε, ξέρεις, μου λένε Κώστα, μήπως δεν έπρεπε. Το ακούω αυτό με πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά στο τέλος είμαστε σε μια δημοκρατία και οι πολίτες αποφασίζουν. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Τα συμπεράσματα δικά σας. Είδατε το αλαζονικό του ύφος, είδατε την ηρωνία του. Δεν του καίγεται καρφί του ανθρώπου. Δεν τον νοιάζει στα πάπαλά του, να σας το πω έτσι, στα φρύδια του, στα σίκα του, ξέρω, αν έχει όλες. Πολιτικοί άντρες, παιδιά, δεν μιλάνε έτσι. Ένας πολιτικός νάνος. Κρίμα και για το όνομα που κουβαλάει. Δεν μιλάνε έτσι. Τον έκρινε ο κόσμος των Σερών. Είναι δικαστής ο κόσμος, ενώ προχθές έλεγαν άλλα. Δεν είναι δικαστής ο κόσμος, αλλά αυτός πήγε, αυτοδικάστηκε με αυτούς που βόλεψε. Και εγώ να ήμουν στη θέση του, θα τον ψήφισε τον Καραμαλή. Το IQ των Σερών δεν είναι και φημίστηκε για την υπερβολή του. Τα γνωρίζουμε πολύ καλά, πολύ καλύτερα από τον καθένα. Αλλά αυτοί το πήραν διαφορετικά. Όχι, μα ρίξει την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημά του είναι αν του ρίξει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κυβερνήσει. Αυτοί όμως φαντάζονται ένα φανταστικό εχθρό για να μπορούν να έχουν λόγο ύπαρξης. Σημαντικό. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο ηχητικό. Αυτά τα δύο θα έχουμε μόνο, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτό το οποίο εμένα με παραξένευσε λίγο, αλλά ας το ακούσουμε μια φορά και θα καταλάβετε κι εσείς. Δώστε όμως λίγο προσοχή. Και πραγματικά έρχεστε και λέτε, έφυγα με ένα ελικόπτερο και πήγα και είδα ό,τι πιο φρικιαστικό έχω δει στη ζωή μου. Ότι εκείνη τη στιγμή το μέλημά μου, η σκέψη μου ήταν να πειράξω τους διαλόγους. Δεν τρέπεστε! Δεν τρέπεστε! Είναι δυνατόν να υπονοείτε ότι παρακολουθούσα εγώ υπουργό της κυβέρνησης? Τροπή σας, μόνο που το υπονοείτε. Λοιπόν, δεν τρέπεστε λίγο? Ή ότι παρακολουθούσα εγώ ή γνώριζα ότι παρακολουθεί το ο κύριος Φλόρος? Δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε λίγο? Τελικά παρακολουθούσε ή όχι? Ξαναβάλτε το, γιατί ο κόσμος δεν το κατάλαβε. Προσέξτε λίγο. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις.
Προσέξτε λίγο, δηλαδή παραδέχεσαι εμέσω πλησαφώ ότι παρακολουθεί τελικά. Ή εγώ δεν το καταλάβω καλά. Για να και πραγματικά έρχεστε και λέτε, έφυγα με ένα ελικόπτερο και πήγα και είδα ό,τι πιο φρικιαστικό έχω δει στη ζωή μου. Ότι εκείνη τη στιγμή το μέλημά μου, η σκέψη μου ήταν να πειράξω τους διαλόγους. Δεν τρέπεστε! Δεν τρέπεστε! Δεν τρέπεστε να τα υπονοείτε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Πάμε τώρα στο επόμενο. Είναι δυνατόν να υπονοείτε ότι παρακολουθούσα εγώ υπουργό της κυβέρνησης? Τροπή σας! Μόνο που το υπονοείτε. Λοιπόν, δεν τρέπεστε λίγο? Τελικά, ή ότι παρακολουθούσα εγώ, παρακολουθούσα εγώ ή γνώριζα ότι παρακολουθεί το ο κύριος Φλόρος? Δεν τρέπεσε λίγο? Δεν τρέπεσε λίγο? Τελικά τους παρακολουθούσαν ή όχι? Όλος ο κόσμος λέει τους παρακολουθούσε. Έχει παραδειχθεί ότι έχουν παρακολουθήσει και τον Ανδρουλάκη αυτές εδώ πέρα. Δηλαδή, παιδιά, δεν βρέχει, να ξέρετε. Τώρα που βγήκα έξω λίγο, 25 βαθμούς έχει πάλι, δεν βρέχει. Σας ρίχνουν κάτι ροχάλες, όλες δικές σας είναι. Για να μην σας πω ότι είναι χλέμπες. Καταλαβαίνετε ποια είναι χλέμπα? Αυτό το πράσινο πω, ε. Μπράβο. Έτσι θα γίνω λίγο χυδαίος. Γιατί είναι χυδαία αυτά τα οποία συμβαίνουν. Σε κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα. Συνεχίζουν να σε κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα. Αυτό είναι το δύστιχο. Εκεί που πάω να ηρεμήσω, έχω στο αδελφή, στο τυρί σκαλάκι, ξαφνικά τι βλέπω μπροστά μου? Βαλιανά το αδερφέ. Σε γυρνάνε τάντερα, δεν σε γυρνάνε. Όχι μόνο με γυρίσαν τάντερα. Ναι, όχι μόνο με γυρίσαν τάντερα. Δηλαδή, κάθομαι και μπαίνω στη διαδικασία. Πώς έπεσε όμως το μάτι μου, γιατί το σημαντικό δεν είναι που είδε το Βαλιανάτο. Έτσι. Δεν το θέμα μου εμένα Βαλιανάτος. Είναι πώς έπεσα πάνω στο Βαλιανάτο. Λέω, κάτι συμβαίνει ρε φίλε. Κάτι συμβαίνει. Και ψάχνω να βρω την είδηση. Η είδηση είναι ότι ο Βαλιανάτος, κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ αυτό. Δηλαδή, με έρχεται. Ορίστηκε δημοτικός σύμβουλος, ειδικός σύμβουλος για θέματα κοινωνικής πολιτικής στο Δήμο Αθηναίων. Θυμάμαι κάτι δηλώσει που έχει κάνει ο ίδιος του, που ήταν συνοδός κυρίων. Τώρα θέλετε να αλλάξετε τον τόνο, εγώ δεν θα σας μαλώσω. Εσείς αν πιστεύετε ότι ένας προκτοδιανοούμενος των 500 ευρώ πήγαινε με κυρίες, θα το σηκώσω το χειρόφρενο. Και φυσικά εφόσον έπαιρνε 500 ευρώ ας πούμε το μήνα, την βραδιά, σε λάθος πολύ γεννήθηκα εγώ. Έπρεπε να πάω στην Αθήνα. Έχουμε τον Τατσόπουλο. Τον Τζατσόπουλο έχει πάει με τη μισή Αθήνα. Έχει τον. Ποιος πήρε με την άλλη μισή? Ο Σπαλιάρας. Έχουμε βγαίνει κόντρα ο Γκλέτσος. Τώρα έχουμε το Βαλιανάτο. Καλά, αυτός δεν μας πειράζει κιόλας, γιατί ξέρουμε με ποιος πηγαίνει. Ο λέει, οι άλλοι, ο άλλος που έκανε και το ψάρι και από τις γιομπεργές και από εδώ και από εκεί. Μας μπερδεύει κι αυτός λίγο. Αλλά η μάχη είναι άνοιξη με αυτούς. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν εκεί, θα αισθανόμουν, φίλε, σκουπίδι. Έτσι. Μπροστά τους είμαι ένα σκουπίδι, ούτως ή άλλως. Τέλος πάντων, εφόσον γνωρίζεις ότι αυτός παίρνει 500 ευρώ για να σε συνοδεύσει, ρε φίλε, ένα βράδυ, τώρα δεν ξέρω, σε κρατάει την καρνταρόμπα, σε κρατάει το κουστούμι, το παλτό, δεν ξέρω εγώ τι. Ξαφνικά είχε αξία ο άνθρωπος και ορίστηκε, βρέθηκε σύμβουλος του Γιωργάκη του Παπανδρέου. Μήπως τα ξεχνάτε εσείς οι Πασόκοι αυτά? Είστε κάτι λέρες, χειρότεροι από τους άλλους, γιατί εσείς τα κρύβετε. Εδώ είναι το ζητούμενο. Εκεί στη Νέα Δημοκρατία τουλάχιστον δεν κρύβονται. Σε λέει, φίλε, εμείς αυτοί είμαστε. 41% δεν είπε ο άλλος και ο Θέμπη. Και ο Καραμαλής σωστά πήγε στον Ομοσέρον και αθώθηκε. Στους ψηφοφόρους του δεν πήγε στα δικαστήρια. Φοράς παντελάνια, Καραμαλάκο. Παρετήσε και πας στο δικαστήριο. Εκεί σε θέλω, μάγκα. Αν φοράς παντελόνια. Προφανώς τα παντελόνια τα φοράς γιατί υπάρχει κρύο. Δικαιολογημένα. Δεν μπορείς να φοράς φόρμες, με φόρμες θα κυκλοφορήσεις. Έτσι. Λοιπόν, σύμβουλος του Γιωργάκη του Παπανδρέου Βαλιανάτος και τώρα είναι σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων. Το πουθενά!
ίσως δεν ξέρετε τους ρόλους. Κομψό και μετά θα τα πούμε για τους ρόλους. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.045 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωραία για καμόρα, παπάκι gmail.com. Συνεχίζω από εκεί που σταμάτησα. Έχει να κάνει με τον διανοούμενο. Μου πει ήταν σίγουρος του Πρωθυπουργού. Του Γεωργάκη Παπαδρέου. Τα λέμε όλα. Καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από αυτούς, τους βαλιανάτους, κυρίως το κογλίφι, δανειστές, υποχρεώσεις του εξωτερικού, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, PR, public relations, okay, χώνουν τα δικά τους παιδιά σε δημόσιες θέσεις και δεν είναι ότι τα χώνουν σε δημόσιες θέσεις, τα πληρώνεις και εσύ. Έτσι. Γελάει ο κόσμος τώρα. Ώστε να σε επιβάλλουν τις δικές τους πολιτικές και να τους πληρώνεις εσύ αναγκαστικά. Θέλοντας και μη, το κάνεις. Έτσι, όταν το βάζει δηλαδή τώρα σε θέματα πολιτισμού στο Δήμο Αθηνών. Πλήρωσε τον από την τσέπη σου, ρε φίλε. Αλλά αυτά τα έχουν αφήσει οι κυβερνήσεις έτσι λάσκα, για να μπορούν να. Γιατί αυτός που σου δίνει τα λεφτά, σου λέει και τι να κάνεις. Σας το έχω πει και άλλη φορά, είχατε θυμώσει πριν από χρόνια που σας είπα ότι ένας άνθρωπος, αν έχει από μένα μία δραχμή παραπάνω, ένα ευρώ, είναι πιο έξυπνος από μένα. Σχηματικό, προσχηματικό είναι το ένα ευρώ, έτσι, αν έχει περισσότερα λεφτά. Άρα είναι πιο έξυπνος από μένα για να έχει περισσότερα λεφτά. Άρα ο δανειστής που έρχεται και σε δανείζει, λέει: φίλε, θα σε δανείσω, άσχετα που θα τα οικονομήσω, αλλά ξέρεις, θα μου κάνεις και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Πέστε μου εσείς ότι δεν γίνεται αυτό. Είστε στην ελεύθερη οικονομία, αυτό έχουμε επιλέξει ούτως ή άλλως, έτσι τον ελευθερισμό, είτε στις δουλειές μας, είτε παντού. Όπου και αν πας και να δεις, όλοι έχουν μια σχέση εξάρτησης. Εγώ τον έφερα αυτόνα. Εγώ τον έβγαλα στο κλαρί αυτόνα. Εγώ έκανα αυτόνα. Εσείς πείτε ότι δεν είναι έτσι. Έτσι. Γι' αυτό σας λέω ότι. Και στον επιβάλλουν και τους πληρώνεις, θέλοντας και μη. Η ίδια αυτή προσωπικότητα κατέβηκε και για υποψήφιος πρωθυπουργός. 2014. Δείτε τα λίγο, ψάξτε λίγο να δείτε. Δηλαδή, και απορώ πως σε τέτοια κολχώρα που ζούμε, απορώ πως δεν βγήκε βουλευτής αυτός. Άξια θα ήταν, άξιος, έτσι, εγώ πιστεύω θα γινόταν ένας πάρα πολύ καλός βουλευτής. Πάντως βρέθηκε στα θεωρία της Βουλής παρεμπιπτόντος, στην ψήφιση του νόμου, να επιτρέει όλα αυτά τα παιδάκια τι ψήφισαν ακριβώς και αν αυτό που ψήφισαν είναι αυτό που διέταξαν οι συγκεκριμένοι του εξωτερικού. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει τίποτα στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό είμαστε, πώς το λένε, τίποτα. Ένα κενό, απόλυτο κενό είμαστε. Τενεκές. Πώς είπε τον άλλον τενεκές, ξέρετε, ένα τέτοιο πράγμα. Και φυσικά επειδή κουράστηκε ο Σόρος, στις περιπτώσεις που πληρώνει την Ελλάδα, 30 χρόνια την πληρώνει. Τότε με το Μακεδονικό, θυμάστε. Δηλαδή το 90 Κοσμόπουλος εδώ, ποιοι ήταν Παντελήμονας, ποιος ήταν τότε εδώ πέρα, έγινε εγώ. Έτσι. Έτσι λοιπόν οι χαφιέδες πολιτικής φρόντισαν να πληρώνεται πάλι από εμάς. Δηλαδή βλέπεις ξανά τον, σε δημόσια θέση τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Εκτός απροόπτου, τη Δευτέρα θα ανακοινωθούν οι ποινές και τα υπόλοιπα στην υπόθεση της 12χρονης. Βλέπω ότι περισσότεροι πανηγυρίζονται. Πίσω έχει ακλάδα την ουρά, κυρίες και κύριοι. Πίσω έχει ακλάδα την ουρά. Παρακαλώ. Θα κάνετε λίγο υπομονή, γιατί αλλιώς θα γίνουν τα γράμματα, αλλιώς θα έρθουνε. Και καλό είναι να κρατάτε μια πισινή, γιατί έχουμε δει κι άλλα να γίνονται. Παραδείγματος χάρη στην υπόθεση του Λιγνάδη. Έτσι, εγώ επειδή παρατηρώ πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό στην περίπτωση του Μίχου, για να σας πω και μερικά πράγματα για να ξέρετε τι γίνεται στα δικαστήρια. Εγώ θα περιμένω όλο το πακέτο. Όχι μόνο τώρα την ενοχή που υπάρχει. Θα περιμένω και το ύψος των ποινών για τον βιασμό και την μαστροπία και τα υπόλοιπα ψηλά σε εισαγωγικά της απόφασης. Μέχρι τότε κρατήστε μικρό καλάθι, γιατί και ο Λιγνάδης καταδικάστηκε για βιασμό, αλλά αποφυλακίστηκε και τώρα μπορεί να κάνει τα ίδια και χειρότερα. Δεν θα τον ελέγξει κανένας. Σας ακούω, είπατε τίποτα? Όχι, έτσι, γι' αυτό λέω, καλό είναι να περιμένετε να δούμε από Δευτέρα τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Γιατί βλέπω τον άκρατο ενθουσιασμό που υπάρχει. Α, ωραία, δεν τελείωσε τίποτα, τρεβίσκε. Περιμένετε.
Η μητέρα της 12χρονης, μου έκανε εντύπωση η απόφαση, είναι αθώα για την πορνογραφία, όπως αθώα κατά πλειοψηφία για τη μαστροπία, στους 7 ή 4, 4-3 δόθηκε, και είναι ένοχη για πλημεληματική εκβίαση κατά πλειοψηφία 6-1. Και αυτό επειδή έχετε συζήτηση κατά κάποιο τρόπο, αλλά όταν δεν είσαι στο δικαστήριο να ξέρεις ποια στοιχεία τα οποία μπαίνουν και κατά κάποιο τρόπο ποια θα βοηθηθούν κατά την περίοδο στην οποία θα κάνει πάρτι ο διάβολος. Γιατί λέω ο διάβολος? Ακούστε λίγο. Το δικαστήριο που δικάζει τέτοιες υποθέσεις είναι το μεικτό Ορκωτό. Όσοι δεν ξέρετε, αποτελείται από 3 τακτικούς δικαστές, τον πρόεδρο και άλλους 2 και 4 πολίτες, λαϊκούς δικαστές. Για όσους ενδιαφέρονται, σας λέω πως οι 3 τακτικοί δικαστές υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση που ζητούσε την καταδίκη της μητέρας για πορνογραφία και μαστροπία. Μέσα στην εβδομάδα και την προηγούμενη εβδομάδα σας είπα το ρόλο της δικαιοσύνης. Μέχρι το εφετείο μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη. Μετά που ξεκινάνε οι ορισμοί, σταματάει το αφήγημα. Οι 3 λοιπόν τακτικοί δικαστές ψήφισαν υπέρ της καταδίκης της μητέρας και οι 4 ένορκοι κατά, και έτσι αθεώθηκε βέβαια η μητέρα για τις 2 κατηγορίες, 4-3. Θα σας πω κάποια στιγμή τι θα είχε συμβεί αν η μητέρα καταδικαζόταν για πορνογραφία και μαστροπία, κυρίως για μαστροπία. Σε πρώτη φάση σας λέω πως αν η μητέρα καταδικαζόταν για μαστροπία, τότε ο μίχος θα έπεφτε στα μαλακά κατά 70%. Θα είναι ψηλά γράμματα, αλλά κρατήστε τα, γιατί σας είπα, περιμένετε να δούμε τι θα γίνει από Δευτέρα και μετά θα συζητήσουμε το όλο θέμα. Πάμε λοιπόν και στο τελευταίο μας θέμα, που έχει να κάνει με την αύξηση που σας είπα πριν από 10 μέρες, την αύξηση διοδίων της Εγνατίας Οδού. Από 35% έως 100%. Για όσους δεν γνωρίζουν, η Εγνατία έχει παραχωρηθεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη στην τέρνα του πεθερού του Γεραπετρίτη. Και επαναλαμβάνω, στις ευρωεκλογές να δώσετε 51%, όχι 41%. 51%. Η Εγνατία Οδός σημαίνει 75% η τέρνα και το υπόλοιπο 25% μια γαλλική εταιρεία. Για όσους δεν γνωρίζετε, ο πεθερός του Γεραπετρίτη, που το λέω καμιά φορά έτσι, είναι ο κ. Μιχάλης Γουρζής, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΓΕΚ Τέρνα, ενώ η σύζυγος του κ. Γεραπετρίτη, γιατί καλά που δεν είναι το γλυκό, είναι η κυρία Αλεξάνδρα Γουρζή, η οποία είναι νομικός σύμβουλος στην ΡΑΕ, στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία αποφασίζει και δίνει τις άδειες σε όλη την Ελλάδα κατά βάση στα καμένα για ανεμογεννήτριες στην Τέρνα Ενεργειακή, που είναι θυγατρική της ΓΕΚ Τέρνα και στην οποία είναι μέλος του ΔΣ ο παπάς, ο Αλέξανδρος Γουρζής. Έτσι, για να καταλάβετε τι γίνεται εδώ πέρα, δηλαδή. Δεν πιστεύω να με καταλάβετε, καταλαβαίνετε. Για όσους δεν ξέρετε ποια είναι η Εγνατία Οδός, γιατί υπάρχουν και αυτοί εδώ, είναι ο αυτοκινητόδρομος μήκους 660 χιλιόμετρα περίπου, που ενώνει τη Δυτική με την Ανατολική Ελλάδα από την Ιγουμενίτσα ως τους κήπους του Εύρου. Το σχήμα αυτό της ΓΕΚ Τέρνα με την ΕΖΙΣ Projects, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται, τα γαλλικά μου δεν είναι και πολύ καλά τώρα τελευταία, ανακηρύχθηκε προτιμητέως επενδυτής στον διαγωνισμό που διενήργησε το ΤΑΙΠΕΔ τον Αύγουστο του 2021. Παιδιά, ό,τι αφρώσει υπάρχει στη χώρα έχει παραδοθεί στους τοκογλύφους, στους δανειστές, όπως θέλετε πείτε το, για να ξέρετε τι συμβαίνει. Τόσο απλά. Ο οποίος, είπαμε, κύριος Γεραπετρίτης, έχει εκ δεξιών του την κυρία Γουρζή, που είναι σύζυγός του και κόρη του Γουρζή, που είναι δικηγόρος στη ΡΑΕΠΟ, όπως είπαμε. Ο κύριος Γουρζής είναι πρόεδρος του ομίλου Τέρνα, μέλος του ΔΣ της Τέρνας Ενεργειακής, της θυγατρικής του. Έτσι, φυσικά και πεθερός, και τέτοιο, όπως το λένε, πεθερός. Ο κύριος Περιστέρης, ο γνωστός κύριος Περιστέρης, ο οποίος είναι κάτοχος της Τέρνα του 15% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Ελλάδος, ο οποίος είναι και μέλος που διορίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία τον Ιούλιο του 2020, ο Περιστέρης, ο οποίος έχει το 15% της Τέρνα, είναι μέλος της ΡΑΕ, της Ρυθμιστικής Ενέργειας,
μαζί με την κυρία Γουρτζή Αλεξάνδρα και φυσικά με ποιον άλλον. Με τον Χατζηδάκη. Χατζηδάκη, παιδιά, υπουργός ενέργειας. Αν δεν έχετε καταλάβει, έτσι πως σας το έκανα αυτό το εξάγωνο κατά κάποιο τρόπο, η Ραμπετρίτης, η κόρη του Τέρνα, ο Τέρνας, το ποσοστό του Τέρνα, η ΡΑΕ και ο Χατζηδάκης. Όλοι αυτοί μαζί, το Ψωριάρης χώρια. Ξέρετε ποιος είναι ο Ψωριάρης. Εμείς. Εγώ, εσείς, οποιοδήποτε. Καταλαβαίνετε τι συνθέτεται εδώ, τι παζλ υπάρχει. Και αν καταλαβαίνει κανείς κάτι, μάλλον αν δεν καταλαβαίνει κανείς, πολύ ευχαρίστω να σας εξηγήσω για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά τα οποία γίνονται. Και αυτό να επανέλθω στο αρχικό ζήτημα της εκπομπής που σας ρώτησα, αλλά κανένας δεν το κατάλαβε. Ο Κωνσταντέλιας είναι καλύτερος από τον Κούτα, ναι ή όχι? Αυτά είναι για αυτούς που μπορούν να αντιληφθούν κάποια πράγματα. Κάποια πράγματα δεν μπορείτε να αντιληφθείτε. Καλό είναι που σας είπα και άλλη φορά ότι όποιος δεν καταλαβαίνει κάτι μπορεί να ρωτάει. Γι' αυτό και σας λέω και το μοτό της εκπομπής. Είμαι υπεύθυνος των όσων λέω, όχι όσων καταλαβαίνει κάποιος. Δυστυχώς δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνετε. Ξέρω ότι περισσότερο κάνετε που δεν καταλαβαίνετε, γιατί είστε στεναχωρημένοι γενικώς από την όλη αυτή η κατάσταση που υπάρχει στη χώρα κτλ. Και στο ποδόσφαιρο ακούμε υπάρχει στεναχωρία. Δηλαδή και βλέπω και με ανθρώπους που είναι φανατικοί σε κάποια είδη και αυτοί έχουν λίγο καταλαγιάσει κατά κάποιο τρόπο. Τους ρωτάω και βάλω χιουμοριστικά, μήπως έχεις κάνει εμβόλιο, ας πούμε. Είναι η επίδραση δηλαδή που σε έκανε να μην είσαι τόσο φανατικός πλέον κτλ. Τόσο απλά και κατανοητά. Τώρα βέβαια αν θες να το κατανοήσεις. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Για τον φίλο των 652, για το θέμα του Βαλιανάτου, ξέρεις από που ξεκίνησε έτσι λίγο να θυμηθώ λίγο με τον Βαλιανάτο. Όταν είδα αυτό που έγινε στο Λίμπιον εδώ, υπάρχει μια εκδήλωση. Έγινε μια εκδήλωση, τώρα κινηματογράφηση, ήταν αυτό εδώ πέρα μια ταινία, την οποία ήταν κάποιος... δεν θυμάμαι τώρα την ταινία πώς λεγόταν. Βγήκανε όλοι, όλο το ΛΟΑΤΚΙ, το συνοθήλευμα αυτό επάνω στην πίστα και είχαν επάνω, ο καθένας κρατούσε από ένα πλακάτ και η σύνθεση του πλακάτ ήταν Destroy Greece. Δηλαδή καταστρέψε την Ελλάδα. Και μιλώντας αυτό το, να μην το χαρακτηρίσω αυτός που έπρεπε να το κάνει, ας πούμε κατά κάποιο τρόπο, όλο αυτό εδώ το πράγμα, να δικαιολογηθεί, γιατί νομίζω ήταν και υπεύθυνος της ταινίας, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Παρατηρώ αυτή την έπαρση την οποία είχε ο άνθρωπος, ας πούμε, για το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο είναι πρημοδοτούμενο από την ελληνική κυβέρνηση. Το οποίο δηλαδή, όταν πρημοδοτεί η ελληνική κυβέρνηση, σημαίνει το πληρώνεις εσύ, δεν πληρώνεις το τάξη στην τσέπη του. Έτσι, σε πληρώνουν, σε φτύνουν και δεν σου λένε τουλάχιστον κρατά ομπρέλα, πήγαινε να δεις το τάμτριτι της Αλληνής. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Κάποια στιγμή αυτό το σπυρί, γιατί σαν το πίον. Φουσκώνει. Κάποια στιγμή κάπου θα σπάσει. Αρκεί να μην είσαι κοντά. Να την πηδήξει δηλαδή, να την βγάλει σε μπέικα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα μηνυματάκια σας. Θεωρώ ότι αστειεύεσαι. Όπως θεωρώ ότι αν ακούς κάτι αποσπασματικά γενικώς, δεν μπορείς να εκφέρεις άποψη. Εσύ άποψη δεν έχεις. Άρα δεν μπορείς να συζητήσεις και το μήνυμά σου. Μακάρι να μπορούσα να συζητήσω το πρόβλημα το οποίο έχεις, αλλά προφανώς επειδή διακατέχεις από ένα παραλήρημα, σε αφήνω στην άκρη. Μην ξανασχοληθείς μαζί μου, για να μην ξανασχοληθώ κι εγώ. Τόσο απλά. Δεν καταλαβαίνεις. Άμα δεν καταλαβαίνεις, φίλε, την εκπομπή, εγώ δεν κάτσω να αδειώσω το δικό μου το κεφάλι, αγγιμίσω το δικό σου. Σταματάω εδώ. Καλησπέρα στον Κύρη. Καλησπέρα στον Γιώργο. Ο οποίος λέει από σήμερα μέχρι τις ευρωεκλογές η ατζέντα των καναλιών θα είναι Πισπυρίγκου, Μήκος και το Άγιο Φως που κάποιοι άθιοι άρχισαν να λένε ανάβει με σπίρτα. Βλέπε Τσατσόπουλος, Βαλιανάτος, Κανέλη και άλλοι που τους δίνουν βήμα στα κανάλια. Στην αρχή διανόμησα που τους δίνουν. Που τους δίνουν, ρε παιδί μου, τα βλήματα στα κανάλια. Αλλά ευτυχώς το κατάλαβα, ας πούμε. Κοίταξε, αυτό είπαμε. Η ατζέντα είναι η ακροδεξιά ατζέντα, να το πω κατά κάποιο έτσι, γιατί θέλουν να υφαρπάξουν όποιους ψήφους μπορούν από Βελόπουλο, Νίκη, γιατί εκεί θα πάει ο δεξιός ο κόσμος, ο οποίος είναι δυσαρεστημένος από την όλη εικόνα που υπάρχει η κυβέρνηση και θα συνεχίσει να υπάρχει αρνητική εικόνα, γιατί δεν υπάρχει κάτι θετικό. Ούτε το μισθός, ας πούμε, που λένε 830, καθαρά πέστε, 7 κατσουτάρια. Πέστε μου εσείς 7 κατσουτάρια, τι θα κλάσεις.
Θα πάνε να νοικιάσει σπίτι. Κάτω από 5 κατοστάρικα υπάρχει κάποιο σπίτι. Μόνο τρόγλι μπορεί να βρει. Πώς, νερό, τηλέφωνο, φαγητό, ρούχα, κινητά, γκομενιλίκια, εξόδους. Αυτά τα παιδιά ξεχάστε τα. Γι' αυτό μείνετε στο σπίτι. Προφητική ήταν η διαφήμιση του Παπαδόπουλου. Μένουμε σπίτι. Δεν θα πάτε πουθενά. Κουφάλες μέσα εδώ θα είστε. Ο Κοτάκης, που εγώ προσωπικά τον έχω στα δάχτυλα του ενός χεριού που έμειναν με αντικειμενική και σοβαρή άποψη, έγραψε σε άρθρο ότι καλοκαίρι με Σεπτέμβριο του 25 θα έχουμε εθνικές εκλογές με πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας τον Δένδια, που είναι πολιτός του μάλιστα. Τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου βγαίνει η ελευθεροτυπία με ιδιοκτήτη του Μαρινάκη, αφού τα έχει αγοράσει. Ναι. Ήδη έκλεισαν δύο δημοσιογράφοι το ζεύγος που είχαν ιδρύσει την εφημερίδα των συντακτών. Η πολιτική γραμμή θα είναι μάλιστα. Γιώργο, το κρατάω, δεν το διαβάζω όλο, γιατί το κρατάω, γιατί και εγώ μέσα στις άκρες έχω αυτές τις πληροφορίες. Δεν ήξερα για τα ονόματα όμως, έτσι δεν το ήξερα. Περιμένουμε να δούμε όμως τι θα δούμε στην πορεία. Καλησπέρα στον Στράτο. Γιάννη, μου είπαν ότι τα είχες με την Ελένη. Τους ψεύτες. Ποιος σου το είπε? Η Ελένη. Δεν φτάνει που δεν ξέρει να το κάνει, λέει και ψέματα από πάνω. Στράτο, είσαι αλήτης, ρε φίλε, είσαι αλήτης. Καλησπέρα στον κύριο Μανώλη. Νέα αύξηση του κατώτατου του μισθού από 1η Απριλίου. 1η Απριλία, προσέξτε, από Δευτέρα, δηλαδή μπορεί να μην ισχύει κιόλας, να ξέρετε. Δηλαδή στις 2 Απριλίου θα ξέρουμε αν όντως ισχύει ότι έχει υποθεί στην 1η Απριλίου. Αυξάνεται, λέει, στα 830. Συνολική αύξηση από το 2019 έως το 2014 από τα 650 στα 30% ή τη 30%. Ο πληθωρισμός, βέβαια, το 19 ήταν 0,8%, σήμερα είναι στο 3,5%, έκλεισε το 23 τουλάχιστον. Η συνολική αύξηση, ξέρετε πόσο είναι, από 0,8 σε 3,5. Ξέρει κανένας μαθηματικά, ή να το πω εγώ? Από 0,8 στο 3,5. 400%, 400 και κάτι, 430% περίπου. Έτσι, εσύ πήρες 27% αύξηση, αλλά ο πληθωρισμός, έτσι, είναι 430% επάνω. Δηλαδή, τι να σε πω τώρα, ρε φίλε, που πας στο φαρμακείο και λες, καλύτερα πάω στο φαρμακείο να ψωνίσω για το φαγητό παρά να πας στο σούπερ μάρκετ. Πού να καταπιαστούμε, ρε φίλε? Η ένεση που ήταν, πολύ πολύ σωστά το θυμήθηκες, για τον καρκίνο που ήταν δωρεάν, ήταν τότε που είχε πεθάνει αυτός ο κύριος. Που περίμενε τη δόση, αλλά είχε έρθει η δόση, αλλά αυτός είχε πεθάνει. Είχε έρθει η δόση, αλλά είχε πεθάνει αυτός. Δεν έχει καμία σημασία. Έτσι, για αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν, γι' αυτό και καλό είναι να αντιλαμβάνεστε κι εσείς κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, δεν το ξέρω τα νούμερα, δεν το υιοθετώ. Καλή εκπομπή. Πασχάλη, λέει ο κύριος Θόδωρος. 1970 περίπου, Ελλάδα-Γερμανία. Ο μεγάλος Γιάννης Λογοθέτης μεταδίδει τον αγώνα. Η μπάλα την έχει το Ζαρκάδι του Κούδας, του Βορρά. Έτσι τον αποκάλεσε ο λογοθέτης. Αυτός ήταν ο μεγάλος Κούδας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θόδωρε. Αυτό είναι γνωστό, το Ζαρκάδι ήταν. Έτσι. Και ο Κούδας όταν πρώτο ξεκίνησε, ξέρετε ποιο νούμερο φορούσε? Δεν φορούσε το 10. Έτσι. Φορούσε το 7, το νούμερο του ψεύτη. Και εγώ δεν νομίζω. Όχι για τον Κούδα, για αυτούς που το φόρησαν μετά. Και μετά Κερμανίδη. Έτσι, και μετά Κερμανίδη. Γιατί... Λοιπόν, πρόσεξε λίγο, θα φας πέναλτι. Μπαν θα φας. Πώς τρώει η ΑΕΚ? Μπαν. Θα φας μπαν που μου λες εμένα δεν ήταν χα. Δεν... Μπερδεύεσαι. Άκουσε, λέω. Τέλος πάντων. Αλλά. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο. Άσχετο με σημερινό σου θέμα, παρακολουθώ τα γεγονότα στη Βαλτιμόρη και τρόπος που διαχειρίζεται το ατύχημα να επιβεβαιώνει ακόμη μια φορά την διαφορά πολιτισμών και προσέγγιση θεμάτων ασφαλείας. Παραδείγματος χάρη, δεν μετακινούν τα συντρίμια μέχρι να ανελκυστούν οι νεκροί. Καταγράφουν τα πάντα με drones και θερμικές κάμερες κλπ. Δεν με εκπλήσει. Καλό βράδυ. Τα έχουμε πει, κύριε Νίκο. Οι άνθρωποι είναι σε άλλο μοτίβο, είναι σε άλλο πλανήτη. Έχω την εντύπωση, μάλλον εμείς είμαστε σε άλλο πλανήτη. Αυτή είναι σε κανονικό πλανήτη. Εμείς δεν ξέρω σε τι διάσταση βρισκόμαστε. Δυστυχώς. Αλλά εκεί τώρα τι συζητάμε. Καλησπέρα στον κύριο Γιάννη. Άστοχο το ερώτημά σου, Γιάννη, τώρα δεν είναι αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Απόστολο με τον Destroy Greece. Κάτσε να μήπως βρω και αυτονού το όνομα. Μπράβο, τον βρήκα. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Πώς λέγεται αυτός, για να δούμε. Η άποψη του Phil. Phil. Τι είναι το Phil? Phil Ιερόπουλος. Δεν είναι με τελεία. Phil, δηλαδή Φιλίμωνας. Έτσι, είναι Phil Ιερόπουλος, που είναι δημιουργός του Avant Drag για την Ελλάδα. Λέει, προσέξτε λίγο, αυτός ο άνθρωπος πληρώνεται από το ελληνικό δημόσιο. Πληρώνεται από το ελληνικό δημόσιο. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη,
σε βρίζει Πατοκόρφος, έτσι, και την πόλη βρίζει, αλλά γενικώς και τη χώρα. Και ακούστε τι λέει ο τύπος. Η Ελλάδα είναι μια παραδοσιακά, εθιμοτυπικά, θεσμικά, φασιστική χώρα. Αν δεν ανήκει στο μεγάλο ποσοστό, καλή τύχη. Η βαρβαρότητα της Ελλάδας ξεκινάει από την οικογένεια, συνεχίζει τα σχολεία και διατρέχει όλα τα κοινωνικά στρώματα. Οι Έλληνες διακατέχονται από κόμπλεξ ανωτερότητας, λόγω υποτιθέμενης σχέσης με την αρχαία Ελλάδα, που τους δίνει το δικαίωμα να συμπεριφέρονται κακοποιητικά οπότε γουστάρουν. Είναι σημαντικό αυτό επιτέλους να το πει η χι-ψη αριστερά, ανοιχτά στον εαυτό της. Η Ελλάδα είναι μια φασιστική χώρα και γι' αυτό ευθύνονται όλοι οι κάτοικοί της. Ας μην μπερδευόμαστε στα περί γκέι, γάμου κτλ. Δεν τα στηρίζει αυτά η ελληνική κοινωνία, ούτε για αστείο. Όλο αυτό το επικοινωνιακό παραμύθι είναι απλά μια επίφαση της τωρινής κυβέρνησης να μοιάζει προοδευτική για να μπορέσει να επιβάλλει την υπόλοιπη νεοφιλελεύθερη ατζέντα της. Αυτούς εδώ είναι η υπογραφή της Μενδώνης και του Μητσοτάκη για το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Ακούσατε? Φταίτε όλοι σας, είστε τέτοιοι, τι ούτε είστε όλοι τέτοιοι, γιατί τα λέει αυτός. Τώρα από εκεί πέρα, πρωτεύουλα σας. Καλησπέρα στον Λεωνάρδο. Πού είσαι, Λεωνάρδε? Ο οποίος λέει και το χθεσινό θέμα που είχαμε, έτσι, με τις αποζημιώσεις των τριών ύποπτων για τα Τέμπη, που στο ύψος του 1.800.000 ευρώ αφέθησαν ελεύθεροι. Και έχει μια πάρα πολύ ωραία τάκα. Λέει, είδες άμα κάνεις αποταμίευση. Και σας είπα για τον κύριο Αμανατίδη, ο οποίος έδωσε και αυτός μια 600 αρού. Η αδερφή του ήταν σύζυγος βουλευτής στην Νέα Δημοκρατία στην Κρήτη. Δηλαδή τώρα διαπλοκή. Τώρα είναι σύμβουλος στην ΕΙΑΘ και εισηγήθηκε αύξηση του νερού. Α, έτσι, για την ιστορία. Καθένας μπορεί να βγάλει συμπεράσματά του. Καλησπέρα στον Βασίλη. Και Βασίλη, ήρθες από τη Γαλλία, δεν μας λες τίποτα, να πούμε, έτσι. Αυτά είναι μούφα. Σωτήρι, για σένα λέω είναι μούφα. Για τη φωτογραφία που έστειλες είναι μούφα. Λοιπόν, αυτά. Κομψό, επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Μια καρδιά, τραγουδάρα είναι αυτή. Τι έχει πει? Έχει πει πολύ ωραία τραγούδια αυτός, αλλά δεν ήταν το SAR System, ας πούμε. Το άδειο μου πακέτο. Έχει πολλά τέτοια. Φυσικά έκανε τον BAM, δεν το έκανε τότε. Τον BAM το έκανε με τον Μάη. Κάτι το 80, Μάη μου σε αυτή την πόλη. Λέει, μόνο η αγάπη σου, ό,τι θέλει λέει. Λέει ο λόγος, έτσι, με αυτό το παράφραση πάντα. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.045 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5, ώρα για καμόρα papakitzmail.com. Και φυσικά θα ανοίξουμε και τα σγραμμά κατά τα σγραφάς, που σημαίνει ότι το 23.10.90.90.90 είναι στη διακριτική σε ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Καλησπέρα στον Κώστα, να δώσουμε έτσι κάποιες καλησπέρες ακόμα που έχουμε εδώ. Και στον Κρήτονα. Δεν τρέπεσε καθόλου. Καθόλου δεν τρέπεσε. Έτσι είχε πει ότι οι Μακεδονίζοι δημοσθένει στον Μακεδονίζοντα Εσχήνη που υποστήριζε τα συμφέροντα του Φιλίππου. Ου Εσχήνη, ο Εσχήνη ή τη πόλεω Εσχήνη. Τώρα το κάθε Εσχήνη γράφεται διαφορετικά. Μόνο τα δύο τελευταία γράφεται. Και όχι τη πόλη τη Αθήνα. Ανεσχυντία και το Θράσος απίθμενο. Και όχι μόνο, Χριστό αδερφέ. Και όχι μόνο. Δυστυχώς έτσι λειτουργεί μόνο το σύστημα. Τώρα δεν είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τώρα, αφού έτσι πορευόμαστε. Δεν βλέπεις τώρα, οι γύφτοι πήγανε, ανοίξανε, το είδατε αυτό πάλι? Που πήγανε οι γύφτοι, ρε φίλε, ανοίξαν δύο σπίτια, μάλλον όχι δύο, 2.000 σπίτια μπορεί να ανοίξαν, τέλος πάντων. Τους πιάσανε, τρακάραν και αυτοκίνητα, τους πυροβόλησαν σε αστυνομικός για να τους σταματήσει. Χτύπησαν σταθμευμένα αυτοκίνητα, πήγανε στον ανακριτή, τους άφησε ελεύθερους. Αλλά και δεν υπάρχει τίποτα, ποια δικαιοσύνη? Ο ΣΥΡΙΖΑ τους φταίει? Αυτοί 5 χρόνια που κυβερνάνε τι κάνουν, αλλά τι αλλάξανε? Τίποτα. Αυτή είναι η χειρότερη από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα σου πω κάτι. Είναι η ΣΥΡΙΖΑ με γραβάτα. Γι' αυτό και σας λέω ότι αυτό το μήνυμα που έγραψε ο φίλος για το 2025, θεωρώ ότι θα υπάρχει ένας νέος πολιτικός φορέας. Δεν ξέρω αν η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτή που είναι. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ συγκινεί, ούτε ο άλλος που τον βάζει σε περιστρεφόμενη πόρτα και δεν μπορεί να βρει την έξοδο. Βλέπει Ανδρουλάκη, ας πούμε. Ξεκάθαρα πράγματα. Θέλει νέο κόσμο. Νέους ανθρώπους. Που να μπορούν να πιστέψουν ότι μπορεί να γίνουν κάποια πράγματα χωρίς την ιδιοτέλεια. Να είναι και λίγο ανιδιοτελείς. Δεν λέμε να είναι πολύ. Εντάξει, δεν θα αφήσουν τώρα το γάμο να πάνε για πουρνάρια. Εντάξει, θα φας που τα φας, τα είσαι κιόλας.
Αλλά δυστυχώς. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στον κόσμο σιγά σιγά. Πάμε να ακούσουμε. Το στοίχημα παραδείγματο χάρη. Παρακαλώ. Ορίστε. Ο επόμενος. Καλησπέρα κύριε Πασχάλη. Έλα κύριε Κώστα μου. Αγαπητέ κύριε Πασχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Κώστα μου. Ναι. Έλα κύριε Κώστα. Επειδή έθεσες πολλά θέματα. Για να σας μπερδέψω κύριε Κώστα, αν μπορείτε να πείτε τίποτα. Έβαλες πολλά θέματα. Πες. Λοιπόν, ξεκινάμε από το quiz. Ναι. Πρώτα. Εσύ κολλάδες στο Κούδα καθόλου? Λίγο. Ε, λίγο, δεν ρωτάτε τέτοια πράγματα κύριε, κύριε Κώστα, δεν ρωτάτε, σας ρώτησα εγώ πόσο χρονό είστε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εγώ επειδή... Τον πρόλαβες. Λοιπόν, εγώ επειδή τον πρόλαβα και τον είδα, ναι. Είναι η Ιεροσυλία η σύγκριση του Κωνσταντέλια με τον Γιώργο Κούδα. Ούτε το 1/5 ακόμη δεν είναι του Κούδα ο Κωνσταντέλιας. Ναι. Λοιπόν. Ο άλλος ήταν παιχταράς, δηλαδή έβαζε και γκολ, ήταν αρχηγός, τα έκανε όλα, καμία σύγκριση για μένα προσωπικά. Λοιπόν, στην εποχή των προηγούμενων αιώνα, 5 παίχτες ήταν οι οποίοι ήταν οι κορυφαίοι. Σιδέρης, Δωμάζος, Κούδας, Παπαγιάννου, Τελικάρης. Τώρα, σε αυτόν τον αιώνα ακόμη δεν έχει συμπληρωθεί πεντάδα σαν αυτούς του προηγούμενου αιώνα. Λοιπόν, τώρα θα πω και ένα ρητό. Ο Βλάκα μπορείς να τον καταλάβεις από δύο σημεία. Μιλά για πράγματα που δεν ενδιαφέρουν κανένα, εκφράζει γνώμη για κάτι που δεν το ρώτησε κανείς. Πάμε παρακάτω τώρα. Ένα πολιτικό. Εκφράζω τον αποτροπιασμό μου και οργή εναντίον του ανθρωπόμορφου κτήνος πρωθυπουργού Ισραήλ που εξακολουθεί να φωνεύει αθώους ανθρώπους και μικρά παιδιά στη Γάζα. Εκτελεί μία ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα. Υπάρχουν 1 εκατομμύριο άνθρωποι απειλούνται με λοιμό. Και οι ΟΗΕ, οι Αμερικάνοι δεν κάνουν τίποτε. Τίποτε. Είναι ντροπή αυτό για την οικουμένη. Μάλιστα. Λοιπόν. Ωραία, ευχαριστώ πολύ κύριε Κώστα μου, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Πασχάλη. Έτσι, ένα μηδέν. Καλά το ραντεβού μας, γκαραντί. Σε παρακαλώ τώρα. Και τα 3 ποδόσφαιρα. Τι λες, ναι, αλλά ξοπίστησες βλέπω. Για πες. Ναι, ναι, προχώρησα. 2-13. Για να δούμε, θα τη φάμε και θα είναι κρύα. Τι έχουμε εκεί? Μαρινιάν με Βαρσαλίες. Άστο, Μαρινιάν Βαρσαλίες 78-2-0. Αυτά τα φορητικά μου αρέσουν, τρελαίνω, να ξέρεις. Πόνεσαι αυτό. Πόνεσαι. 2-33. Θα τη φας και θα είναι κρύα πάλι, πρόσεχε. Αλ, αχ, αυτά θέλω να τα πεις εσύ, για πες μου λίγο. Αλ, λαχ, του τζούντ, αλ, ρεάντ. 1-3. Όχ. Τι γίνεται, όλο από επιτυχία σε επιτυχία πάμε. 2-49. Αυτή τώρα τελείωσε. Lockford Town, UCD. 1-2. Ωραία. Μπράβο. Και αυτό ημίχρονο πες το τουλάχιστον, αλλά. Διπλό από ημίχρονο. 2-57. Α, το 2-57 θες ημίχρονο. Ναι. Περίμενε. 2-57. Defensa Justicia, Estudiantes de la Plata, 1-0 είναι. Έγινε, Πασχάλη μου. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, για χαρά, για χαρά. Λέει ο 165, αν δεν ήταν φουσκωμένη η υπόθεση των Ντεμπών, ο Μίχος θα ήταν έξω αυτή τη στιγμή. Παίζει και αυτό. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις, Πασχάλη? Καλά. Να πω για το ερώτημα. Πω ό,τι θες, πες. Ναι, όχι ό,τι θέλω, όχι. Έχει ναι, ρε παιδί μου, θα σου πω ό,τι θες, πες. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα λέμε περί ανέμο και εδάφη. Όχι, δεν λέμε πάνω σε αυτά που έχουμε πει, θα πούμε. Εντάξει, έχουμε και μια σοβαρότητα, μπράβο. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Λοιπόν, και κοίταξε, με κάλυψε ο κύριος Κώστας, ναι, όσον αφορά για τον Κούδα και τον Κωνσταντέλια. Ναι.
Δηλαδή είναι η Ρωσιλία όντως, Πασχάλη, που να συγκρίνουμε τώρα. Ο Πιτσιρίκος έχει μέλλον, δεν λέω, αλλά μακάρι να γίνει, αν γίνει. Α, τον Κούδα εγώ θα το χειροκροτήσω, έτσι. Ναι. Ο Κούδας για μένα είναι το μεγαλύτερο δεκάρι, Πασχάλη, ναι, με τα πολεμικά, έτσι, στα ελληνικά δεδομένα, για μένα, έτσι. Ναι. Ανώτερος και από τον Δελικάρη και από τον Κούδα και από τον Δωμάζο και από τον Παπαϊωάννου και από όλους τους άλλους, κατάλαβες. Ναι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, έτσι. Ναι, επειδή με πάω κάρα, αλλά τον παρακολουθώ από το 63 με 67 χρονών. Το 63 που πρωτόπαιξε στον ΠΑΟΚ, έτσι σε ηλικία 17 χρονών έπαιζε με το Εφτάρι. Με το Εφτάρι πρωτόπαιξε. Σωστός. Με το Εφτάρι, μπράβο. Και μετά έβαλε δεκάρι. Έτσι. Τη θέση του Λέανδρου Σιμεωνίδη, δεξί εξτρέμ. Και αριστερά έπαιζε ο Ανέσης Αφεντουλίδης, αν θυμάσαι. Ναι, δεν το θυμάμαι, αλλά δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Κούδα. Και τι άλλο έχουμε... Τι άλλο θες, ό,τι θες. Όχι, αν είχες για να με ρωτήσεις κάτι. Όχι, τίποτα, δεν έχω να σε ρωτήσω τίποτα. Εντάξει. Για την κυβέρνησή μας θα σε πω ότι συμφωνώ σε όλα μαζί σου. Καλά, όλοι συμφωνούν. Το θέμα είναι ότι πάνε και την ψηφίζουν όμως. Όχι, εγώ δεν την ψήφισα, εγώ είμαι. Δεν λέω εσένα, έχει πάρει 40% όμως. Τι θα κάνουμε. Ανδρεϊκός είμαι. Άλλο κακό αυτό. Άλλο κακό. Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Πασχαλάρα. Έλα, Παυλάρα. Παύλο ΑΕΚ. Για χαρά. Γεια σου, Πασχάλη. Για χαρά. Είσαι πολύ μπροστά, ρε φίλε, στην ενημέρωση. Σε παραδέχομαι. Γιατί? Πάω να διαβάσω κάτι και νομίζω ότι το διαβάζω μόνο εγώ και είσαι και εσύ μπροστά σε αυτό. Γιατί λες? Λέει η Θέμης Μπαζάκα, δεν υπάρχει εκπαίδευση, λέει, ούτε από την οικογένεια ούτε από το σχολείο. Μια χώρα, λέει, που ξεκινάει το παιδί της λέξη χρονών το μάθημα με προσευχή, συγγνώμη, λέει, αλλά ήμαρτον. Η αριστερή η Θέμης Μπαζάκα. Αυτό είναι η απάντηση στην επικεφαλής που είπε Destroy Greece, είναι η επικεφαλής αυτού του φεστιβάλ η Θέμης Μπαζάκα. Ναι. Αυτή είναι επικεφαλής. Εγώ νομίζω ότι σαν διευθυντής, καλλιτεχνικός διευθυντής πρέπει να είναι αυτός που σου είπα. Είναι υπεύθυνος για το avant-drag. Όχι avant-garde, ναι. Avant-drag. Avant-drag και είναι η Θέμης Μπαζάκα σε αυτό το φεστιβάλ Destroy Greece. Είναι επικεφαλής. Μητσοτάκαρος. Που πρημοδοτήθηκε από το κράτος. Μητσοτάκαρος, Μενδώνη, όσο μεγαλώνει. Πασχάλη, για να κλείσω, φίλε μου, σε 30 δευτερόλεπτα. Ναι. Αν μία στο δισεκατομμύριο, ερώτηση σου κάνω. Ναι, ναι, ναι. Μία στο δισεκατομμύριο, που δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά μία στο δισεκατομμύριο, αλλάξουν τα πράγματα προς μείον αυτών της Βόκα Τζέντας, πού θα πάνε να κρυφτούν? Στα βουνά. Που ξέρουμε όλες τις τρύπες που να τους βρούμε. Πουθενά δεν θα γίνει φύλαξες. Κατερίνα Καινούργη, το ένα τα άλλο, μικρούτσικη. Πού θα πάνε να κρυφτούν, Πασχάλη? Θα τους βγάλουμε τις τρύπες. Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Παύλε, να σου πω κάτι για να κλείσουμε. Ναι. Αυτούς ξέρεις τι είναι. Αυτοί που είναι δίπλα σου, που ξέρεις ότι δεν είναι, μήπως αυτοί είναι χειρότεροι από αυτούς εδώ πέρα? Φυσικά. Είναι άμα είναι φυσικά, τότε μην τους ψάχνεις, τζάμπα. Είναι μπροστά σου, αλλά δεν τους βλέπεις. Καλό βράδυ, Παυλάρα. Να σε καλά, να σε καλά, γόρι μου, να σε καλά. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός σε ένα καλάθι buzzer beaten με τον Καν, κυρίες και κύριοι. Φοβερός. 79-81, αγκαλιάζει τη δεύτερη θέση. Καλησπέρα. Την ημέρα της συγχώρεσης που ήταν συγχωρέσεως, δεν πρόλαβα να βάλω γραμμή. Μπορώ να συνεχίσω ή να πάω καπάκι κόλαση, Πασχάλη μου? Ό,τι θέλεις κάνεις. Θα ήθελα να πω ότι χθες στη Βουλή είναι πολύ θρασίτατη. Είναι πάρα πολύ θρασίτατη. Ούτε ηθοποιοί να ήτανε. Αν και έχω ρωτήσει και έχω μάθει ότι πηγαίνουν και στην... πώς λέγεται, Πασχάλη, που πηγαίνουν ηθοποιοί? Στην υποκριτική. Μπράβο, ναι, πηγαίνουν... Στη δραματική σχολή πάνε. Στη δραματική σχολή, ρε παιδί μου. Στη δραματική σχολή. Ναι, εγώ επειδή το παρακολουθούσα τον Κούλι, πρώτα έπλεσε...
κινήσεις του στο τέταρτο, ας πούμε το πρώτο διάβασε, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο που πετάει και πήγε να του τσαλακώ στην άκρη αυτά που διάβαζε τα περισσότερα, θα έκανε και προπόνηση, φαινόταν γιατί θέλω να διαβάζω καλά τη γλώσσα της κινήσης σώματος, όπως διαβάζουν οι εισαγγελίες και δικασίες. Δεν έχω σπουδάσει τίποτα, Μητσοτάκη, έτσι, συγγνώμη κιόλας πρωθυπουργέ μου, τελειόφυτος νυχτερινού γυμνασίου είμαι εγώ που σε μιλάω. Είσαι τουλάχιστον τίμιος, είσαι τουλάχιστον τίμιος. Αλήθεια ρε Πασχάλη, δεν μπορώ ρε, να την πνίξω ρε αδερφέ. Δηλαδή ρε παιδιά, χάσανε τόσες ανθρώπινες ζωές και μας μιλάτε ότι για τα παζόματα που δεν κάνατε. Μα δεν ήθελε, Πασχάλη, Γιώργο, πολύ... συγγνώμη λίγο, Ναι, θα σας ακούω, συγγνώμη παρακαλώ. Λίγο, συγγνώμη λίγο. Μα αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία ότι πρέπει να συγκαλύψει την υπόθεση αυτή. Ο Καραμαλής δεν παραιτείται της ασυλίας, άρα είναι αθώοι. Πώς γίνεται αυτό ρε Πασχάλη. Ένα έτσι γίνεται, νόμιμα. Τα έχουν ψηφίσει όλα φίλε, να είναι όλα νόμιμα. Ρε Πασχάλη, ό,τι και αν γίνεται και για τα εμβόλια, εγώ έχω χαλάσει ιδίως στο χωριό μου. Εντάξει, μην το χαλάμε τώρα αυτό, επειδή φτάσαμε εδώ, τέλος. Λοιπόν, κλείσε, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, ναι, για πες. 10 δευτερόλεπτα. Έχω στεναχωρηθεί πολύ σαν άνθρωπος πάνω απ' όλα και σαν Έλληνας, ναι. Που δεν περίμενα με κάποιους χωριανούς μου. Από τα εμβόλια έχουμε χαλαστεί ρε φίλε, δεν καθόμαστε ρε Πασχάλη στο χωριό του σε δύο τραπέζι. Κρίμα, αυτό είναι άσχημο. Πολύ κρίμα. Κοιτάξτε ναι, να το διορθώσετε, φίλε. Κοιτάξτε να το διορθώσετε, απλά μην τους μιλάτε. Καλό βράδυ Γιώργο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, πάρε. Καλησπέρα. Όπα, εγώ είμαι. Όπα, έλα μου. Κούδας, ναι. Κωνσταντέλιας. Ναι. Δεν υπάρχει σύγκριση. Ο Πιτσιρικιάς είναι σίγουρα κλάσης ανώτερος. Έτσι. Κανονικά δεν πρέπει να το συγκρίνουμε, αλλά αν φέρναμε τον Κούδα να παίξει σήμερα, αν το φέρναμε να παίξει σήμερα, θα τον έσβηνε ο Άμπαλος, ο οποίος ήταν αυτός του Ολυμπιακού, ο αμυντικός, πώς το λένε, ο Σπενίσνη για τις κάρτες και είναι τα πέναλτι, αυτός θα τον έσβηνε. Αν παίρναμε τον Κωνσταντέλια και τον πηγαίναμε πίσω, τώρα, συγγνώμη, ήταν... αλλά είναι ανεδαφικό το με το αν. Είναι υποθέσεις, κάνεις, λένε φανταστικότατε. Ναι, για να το συγκρίνουμε. Θα πρέπει να βάλουμε τον Κωνσταντέλια να παίξει τη δεκαετία του 70 και να φέρουμε τον Κούδα στην δεκαετία του 2020. Mm-hmm. Άμα τους φέρουμε, αν φέρουμε τον Κούδα εδώ, θα τους σβήσει ένας γρήγορος παίχτης, αμυντικός άμπαλος. Mm-hmm. Θα τους σβήσει. Γιατί ο Κούδας εκείνη την εποχή έπαιζε 8 ταχύτητες κάτω. Άρα θεωρείς ότι ο Κωνσταντέλιας είναι καλύτερος του Κούδας. Βέβαια. Αν το πάρει τον Κωνσταντέλια και τον πάρει στη δεκαετία του 70 και παίξει, είναι σαν να εμφανιστεί με πόλο όταν όλοι οι άλλοι είχαν τόξα. Μάλιστα. Αυτό είναι. Ωραία. Έτσι. Δηλαδή μου λες τον παππού που θέλει κάθε. Το κύριο μάλλον, συγγνώμη. Που θέλει κάθε μέρα τα. Πώς το λένε, τα αποτελέσματα. Τα στοιχήματα. Ναι, ναι, μπράβο. Γιατί τον παιδεύεις, ψάχνεις καινούργια ηχητικά. Τι χάσος που είσαι. Καλό βράδυ, γεια. Γεια. Παρακαλώ. Ακούγομαι, μπορώ να μιλήσω. Βεβαίως. Λοιπόν, η σύγκριση είναι... Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει σύγκριση. Βέβαια είναι και διαφορετικές εποχές. Ο Κούδας ήταν ζοκλέρ. Και το παιδί, ας πούμε, ναι. Ο Κωνσταντέλιας και αυτός έχει μεγάλη τεχνική, αλλά υστερεί, θέλει ακόμα δυνάμωση στα σούτ. Δηλαδή σουτέρνει, όπως λέει, καμιά φορά ο Ραπτόπουλος σαν κοριτσάκι ακόμα. Είναι... Βέβαια δεν γίνεται σύγκριση. Άλλοι τα λένε αυτά, δεν τα λέω Γραπτόπουλος, αλλά τέλος πάντων. Ναι, συγγνώμη. Άλλοι τα λένε λέω αυτά, δεν τα λέω Γραπτόπουλος, άλλοι τα λένε. Τον έχω ακούσει. Τέλος πάντων, εσύ άκουσε άλλα κάτι άλλο. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Πραγματικά μερικά πράγματα κάνει και δηλαδή στο θέμα ότι. Δηλαδή και εμείς φέξαμε μπαλά όταν πηγαίναμε, πηδούσαμε τη μάντρα, ψάχαμε να βρούμε γήπεδα. Θυμάμαι όταν σούτερνα εγώ την μπάλα τη μαζεύανε από τις μάντρες. Ναι. Ή ο πατέρας μου όταν έπαιζε στη μεικτή καβάλα, στην μπάλα τη μαζεύαμε στη θάλασσα. Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα, ας πούμε, mm-hmm. Σε τέτοια φάση δηλαδή. Πρέπει να κάνει λίγο ενδυνάμωση, να βελτιώσει μερικά πράγματα. Είναι πράγματι μεγάλο ταλέντο, αλλά πιστεύω ότι με τον Κούδα δεν γίνεται καμία σύγκριση. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά. Γεια. Για χαρά. Παρακαλώ. Ορίστε. Ευχαριστώ, αγαπητέ μου Πασχάλη. Καλώς τον κύριο Βασίλη. Την αγάπη μου σε όλο το ακροτήριο. Καλά, όχι απλά η Ρωσελία είναι. Σε 18-15 χρόνια μπορεί να βάλει το μέτρο κάποιος για να το συγκρίνει. Και επειδή ακούω συνέχεια από τους γνώστες του ποδοσφαίρου ότι κάποτε δίθεν ήταν αργό το ποδόσφαιρο,
πάντα υπήρχαν μηχανάκια. Το ζήτημα ήταν το γκούδα, από πού να το πιάσεις. Επειδή ήσουν δυνατός και γρήγορος, μα θα μπέρδευες το παπούτσι σου. Εκείνη η φωτογραφία που ήταν εκεί πάνω στην Αγία Σοφιά, πριν στρίψουμε δεξιά στην Αγία Σοφία, στο προπό, ναι, με τον Καψί, ζει ο Καψής. Αυτό που σου είπα... Ο Άδημος. Εκεί που τον τρεβάει το σωστό. Ναι, τον εξαπλώσει. Αυτό το ίδιο πήγε να κάνει και ο Μπέκεμπαουερ εκεί που σου είπε για το συγχωρημένο του λογοθέτη που να φώναζε Γιώργο, δεν είναι τούμπα εδώ, δεν το στρελάνουμε, διότι έχει αδειάσει όλη την άμυνα, έχει φύγει ανάποδα από το Μάγερ και αν θυμάσαι ο Μάγερ είχε 38,5 μέτρα χέρια, τον άφησε ο σκύλος και την ώρα που σήκωσε ο Κούδας στο κεφάλι να στείλει την μπάλα στα δίκτυα, του την πήρε, άπλωσε το χέρι και του την πήρε. Τώρα έκανες μία, εξύψωσες πολύ τον Πρωθυπουργό. Τον είπες Κορλεόνε. Πράγματι, Κορλεόνε, αλλά ποιος. Α, εγώ δεν είπα τον Πρωθυπουργό καθαρά Κορλεόνε, λέω τακτικές είναι Κορλεόνες. Ο Βίτο Κορλεόνε. Δεν μπορεί να είναι ο Βίτο. Τον ζήμπησα εκεί στην Κούβα με τον Εβραίο το Ροφ, ο Μάικ, και όταν επέστρεψε πίσω, μέσα σε μια βάρκα το φύτεψε μια σφαίρα στο κεφάλι. Τι νομίζει λέει, το ακροτήριο, ότι αυτούς που βλέπουν ότι ο λαός τους ψηφίζει. Και επειδή είναι για να τελειώνει το παραμυθάκι, το βαθύ κράτος κάνει κουμάντο. Και όχι το παρακράτος που έντεχνα θέλουν να περάσουν. Ναι. 1928 η Ελλάδα παραδίδει τα πάντα στο Ρότσιλντ. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι δική του. Δύο φορείς μέχρι και σήμερα πηγαίνω σε τρικυμισμένη θάλασσα. Μία ήταν η Επανάσταση, το Προλεταριάτο. Ποια τράπεζα λειτουργούσε εν μέσω κομμουνισμού και καταιγίδων? Η Τράπεζα της Αγγλίας. Με τι μηχανές πετάγανε τα Μίνγκ? Καταπέτησαν του Ρότσιλντ με Ρολς Ρόις. Έτσι γίνεται και εδώ. Εντολή πάει στο Στουρνάρα και ο Στουρνάρας καταλήλος και αρμοδίος, όπως το λένε αυτοί οι μορφωμένοι, τη δίδει σαν σκυτάλι και λέει Πασχάλη Βασίλη θα κάνετε αυτό. Αυτά πρέπει να προσέξει ο ελληνικός λαός. Ναι, ναι. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες και μετά την εμφάνιση αυτού του χαρτιού, ότι ζητείται απόλυτη καταγραφή και απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της πατρίδας μας, επειδή το 32 θα σπάσει τον μπαμ για τα παγωμένα, ούτως ώστε οι δανειστές να εκταμιεύουν και από κάτι. Λιμάνι θα είναι, δεν έμεινε και κανένα. Κανένα λευκό πύργο, δεν ξέρω, θα του μάλλον βόλτα με στη θάλασσα. Αυτό κάνουνε. Και θα το κάνουν διότι εμείς φταίμε. Που γίνεται. Είναι πολύ λιγότεροι όλων ημών των υπολείπων που καταδυναστεύουνε. Και κάθε λίγο και λιγάκι μοστράρουν και μια φωτογραφία. Αυτός είναι ο σωτήρ σας. Αυτό είναι το πρόβλημα, Πασχάλη μου. Μάλιστα. Ωραία. Και θα συνεχιστεί και θα διονύζεται, ναι, μέχρι να αδειάσει, όπως άδειασε από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, η Ελλάδα από Έλληνες. Το 1870 γεννήθηκε στη Μασαλία. 34 χρονών σκοτώθηκε. 13 Οκτωβρίου του 1904 έφυγε από το στρατό στη μακεδονική εταιρεία την οποία πλήρωναν και ίδρυσαν ο πατέρας του, ο Σπύρος Μελάς, δήμαρχος, και ο πρωθυπουργός πεθερός του και βουλευτής ο Δραγούμης, ο πατέρας του Ήλωνα Δραγούμη, με τα περισσότερα χρήματα να τα πληρώνει ο Γιώργης Αοβέρο από την Αλεξάνδρεια, ο Πρίτανης, και ήρθαν να πεθάνει για να κάθονται όλοι αυτοί και σήμερα να βομολογούν
Και κάτι ενδιαφέρον και κλείνω. Mm-hmm. Σε αυτό το θεατράκι που παίχτηκε με τους ντράξ εκεί. Ναι, ναι. Δες ποια είναι υπεύθυνη. Διάβασα στον υπεύθυνο για τις drag queen. Ναι, τους avant-garde, avant-drag, ναι. Διάβασα την Λίζα για να δείτε τι τραβάει η πόλη μας, ποιοι διευθύνουν εδώ, ποιοι σταμάτησαν την έκτη, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σου Ιανουαρίου του 1913, να μην κάνουμε αγιασμό των υδάτων. Αυτές οι σιωνιστικές παρέες. Και βλέπεις εδώ τα θέλουν όλα έτσι. Ο Χαράρη όμως τον καλό του στον Καναδά πήγε να παντρευτεί. Δεν τον παντρεύτηκε στο Ισραήλ. Την αγάπη μου. Να σε καλά, Βασίλη. Και παγιμένη συνέχεια να έχετε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους κυρίες και κύριοι. Έτσι, ευχαριστούμε για την παρέα σας και φυσικά για τον Βόλι. Δεν σας ακούω και στο Μετρόπολης. Τι να πούμε, ρε φίλε. Έχασε πάω. Καταλάβω. Είναι αυτό τώρα. Για να δούμε εδώ, να πούμε επιγραμματικά τις καλησπέρες από το site. Στον Κώστα τον Παπουλίδη. Στον Δημήτρη τον Καραγκίτσο, στον Κλήμη τον Μουστακίδη, στον Μιχάλη τον Καντίδη, στον Κωνσταντίνο τον Νάγκου, στον Ελευθέρη τον Κότσι, στον Χαράλαμπο του Ζαχαρία, στον Κωνσταντίνο τον Νικολακόπουλο και σε όλα τα παιδιά τα οποία ήδη επικοινώνησαν μαζί μας σήμερα, στον Οδυσσέα τον Κόκολο, στην κυρία Χρυσάνθια Σικάκη, στον Κωνσταντοντίνη, Πλατεών περιοχή. Λυσίδα, μάλιστα, στον Τάσο τον Μητροπάκη από τη Νέα Λάμψα Κοκαλκίδας. Έχει με τις καμένες εκτάσεις, μια χαρά είστε. Στον Dairy Point, στον Νίκο τον Πέτσο. Αυτά από μένα και τον Σωτήρη Δασκαλάκη. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς για τη συνέχεια. Α, ο 228 λέει: Φίλε Πασχάλη, τόσο δάκρυ και τόσο γέλιο πρώτη φορά στη ζωή μου. Να λες συχνά τα αποτελέσματα του ποδοσφαίρου στον αγαπημένο φίλο ακροατή για να ακούμε εκείνο το χαρακτηριστικό. Οχ. Πολλά φιλιά, λέει ο Βαγγέλης, από τα πύρδικα δίκαια, κυρίες και κύριοι. Γεια σας.